Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Στην πρωινή ζώνη εδώ του Μετρόπολης, συνέχεια μάλλον στην πρωινή ζώνη του Μετρόπολης. Rap and cool, με καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα, με δίτσι στο production μέχρι και τις 10. Πού είναι το παιδί, έξω είναι, ε? Πού είναι το παιδί, λίγο να μιζεριάσει, λίγο να μυριλιάσει. Να, μπήκε καινούρια η κυβέρνηση. Έχουμε πάλι θεομηνίες, καταστροφές. Έκτακτη ανάγκη, σε έκτακτη κατάσταση η Χαλκιδική. Νεκρούς από τις θεομηνίες, την κακοκαιρία που είχαμε χθες. Στους 6 νεκρούς ο αριθμός αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιοι αγνοούμενοι. Θα το μάθουμε στην πορεία της ημέρας. Το σίγουρο είναι ότι χθες η θεομηνία, ο αέρας, οι αστραπές, οι βροντές είχαν άσχημο αντίκτυπο. Είχαμε 6 νεκρούς, μικρό παιδάκι, χαμένη ζωή. Ο Χρυσοχοίδης υπενθυμούμε για τα αθώα θύματα, καθήκον μας να επανέλθει κανονικά η ζωή στη Χαλκιδική. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς όποτε έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, όλο και κάτι στραβό και ανάποδο συμβαίνει και έχουμε απώλειες, ανθρώπινες ζωές να φεύγουν αδικοχαμένα κάποιες από αυτές. Ειδικά η περίπτωση που διαβάσαμε για τον τύπου που βγήκε έξω και το χτύπησε η Λαμαρίνα. Δεν βγαίνει έξω να κόψει βόλτες σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Θα τα σχολιάσουμε και τα πρωινά πρωτοσέλιδα. Θα σχολιάσουμε και τις μεταγραφολογίες που ξεκίνησαν από χθες. Όλα παρούλα μέχρι και τις 10. Η επικοινωνία μας γίνεται με δύο τρόπους προς το παρόν. 9.55 γράφεται, αφήνεται κενό, αποστολή στο 54.340. Έχουμε αναρτήσει και μια κορασίδα που σας ετοιμάζει πρωινό από κάτω στα social media. Νίκος Κουλιανός Β' ανοίξαμε, σας περιμένουμε, διότι το πρωινό είναι το βασικότερο γεύμα της ημέρας. Έχουμε αναρτήσει και στα social media του Μετρόπολης την συγκεκριμένη κορασίδα. Καλημέρες και ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, ό,τι πέφτει στην αντίληψή σας, εδώ θα είμαστε για να σας ακούσουμε και εσάς με τις καλημέρες που δεν είναι ιδιαίτερα καλές. Το ξαναλέμε, είχαμε και διακοπές ρεύματος στην Χαλκιδική. Πού είσαι, ρε κορμέ, έπιασε κουβέντα τη Σμαράγδα. Και μου τα είπε και εμένα, ναι, για μία οδοντίατρο και δίνω σαν χάρη ζωή τη. Η Σμαράγδα, ναι, πήγε σε μία φίλη τη, λέει, οδοντίατρο. Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Η οποία θα την έστειλε στον άλλο κόσμο. Και γιατί? Γιατί δεν έκανε καλό καθαρισμό σφραγίσματο. Είναι αδιανόητο. Εγώ νόμιζα ήταν άντρα. Όχι, γυναίκα ήταν. Εγώ λέει τι να κάνω, νόμιζα, λέω στείλει το σήμα να τον πλακώσει. Λέει γυναίκα. Και φίλη τη κιόλα. Ναι, κοίταξε, Κουλιανέ. Και φίλοι του. Ναι, αγόρι μου. Ναι, κουμπαράκι. Με φίλο και συγγενή δεν κάνει δουλειά. 99% ισχύει αυτό, ναι. Εγώ... 99%. Αφήνω το ένα πάντοτε για να μην αφήνω. Πάντα αφήνουμε ένα παράθυρο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ισχύει αυτό, αυτό ισχύει. Εννοείται. Εγώ με φίλο κολλητό. Ναι. Ή με συγγενή, α πούμε, όταν έκανα δουλειά,
δεν μου την τελείωσε να πούμε. Δεν την έφερε σε πέραση. Ναι, μισοδουλειά. Τους έχω μακριά σε τέτοια θέματα. Επαγγελματική φύση. Βέβαια φύσε. Τώρα όμως δεν έκαναν δουλειά. Έκανε την εργασία της και δεν την έκανε σωστά σε μια φίλη της, έτσι. Κοίταξε. Δεν έκανε σωστά τον καθαρισμό. Ούτε στο γιατρό κολλητό θα πας να κάνεις, να πούμε. Ναι. Μετά βέβαια, εγώ εντάξει, έχω αναπτύξει φιλίες με γιατρούς σας και τα λοιπά. Γίνεσαι φίλος με κάποιους. Ναι. Μετά, συμπορία. Γιατί στο ξεκίνημα είσαι ξένος. Ναι. Άγνωστο. Θα πας ξένος. Ναι. Θα πας ξένος. Και παραλίγο να χτύπα ξύλο από ένα σφράγισμα του πρίστηκε με πίον να φτάσω εν εγκέφαλο να σταματήσει καρδιά. Κοίταξε να δεις. Όταν παίρνουν να πούμε στη Βουλγαρία τα πτυχία οι γιατροί και στη Σερβία. Ναι. Και στα Βαλκάνια. Δηλαδή, φταίγεις μα. Θα σου πω γιατί. Πες ότι εγώ μαζί σου ένα δευτερόλεπτο. Θα πάω να κάνω. Θα πάω να κάνω εγώ με συγχωρείς τώρα. Το συγγενή μου, το φίλο μου, το. Εμένα. Ναι. Σε γιατρό που έβγαλε στη Σερβία να πούμε το. Ή στη Βουλγαρία να πούμε. Καθαρισμός, ρε Κωνσταντίνε. Τι καθαρισμός. Καθαρισμός, και αυτοί, που πάνε, και αυτοί που πάνε στα Σκόπια και στις Βουλγαρίες και κάνουν τα δόντια τους και στα αυτά. Καλά να πάθουνε να πούμε αν πάθουνε ζημιά. Άρα γιατί εδώ, σε εμάς. Τσιγκουνιά. Ναι. Πού θα κάνω. Εγώ τους κάνω τσιγκουνιά στο ρούχο. Στο λέω. Στο ρούχο, στο air condition. Του αμάξι. Ούτε στα. Ναι, αμάξι, ναι, ναι, ναι. Τα... Αλλά όχι για την υγεία μας. Τσιγκουνιά, ας πούμε, στα λάστιχα του αυτοκινήτου δεν κάνω. Σωστά. Τσιγκουνιά στο να πάω το σέρβις ένα μήνα μετά κάνω. Α, λίγο, ναι, λίγο. Ναι. Σου λέει τι θα γίνει, ρε παιδί μου, το μπορεί να αφήσει. Ναι. Τσιγκουνιά στο καλό φαγητό δεν θα κάνω. Ναι. Στο ρούχο. Θα κάνεις. Θα κάνω. Ναι. Δηλαδή θα πάω χυρπανές. Άρα λες ό,τι έχει σχέση με την υγεία. Χυρπανές. Γράψτε το αυτό, παιδιά. Τι είναι αυτό, το βιώτικο. Η γιαγιά μου, όχι, είναι τουρκικό. Γυρίζει, λέει. Έτσι έλεγε τον Αλέφαντο, η γιά μου. Χιρπανέ! Τι κάνει παρέα με αυτόν τον Χιρπανέ, λέει. Χιρπανέ. Δεν ακούγεται καλό, ακούγεται για κακό χιρπανέ. Χιρπανέ είναι αυτό ο οποίο είναι ατιμέλητο. Τα κύμα στο κύμα. Τα ρούχα είναι, ξέρω εγώ, ένα κορδόνι άσπρο, ένα μαύρο. Κατάλαβες. Χαφίδι. Χιρπανέ. Χιρπανέ, δεν είναι. Λοιπόν, εγώ σχολίασα λίγο στο ξεκίνημα. Είναι καλά το κορίτσι μα. Εντάξει, πανήρθε σιγά-σιγά, αλλά πώ μπορεί να την πατήσει από ψηλού πίδημα. Και καλά κάνει και δεν είσαι ματζήρη στα θέματα τη υγεία. Τελείωσε. Στα θέματα τη υγεία. Αρρώστιε. Να μην αρρωστεί ποτέ. Δεν θα κάνει τσιγκουνιά, πα στο νοσοκομείο. Αν έχει 5 δεκάρε, πε ποιο είναι ο καλύτερο γιατρό αυτό. Ναι. Ναι. Αμάξι, ξέρω εγώ, 180 άλογα δεν θα πάρω. Θα πάρω 90-110 άλογα. Αλλά στο γιατρό να θα πάω στον καλύτερο. Να έχει έκτη ταχύτητα όμω. Έκτη ταχύτητα δεν έχει. Στο γράψει ακόμα. Την... Έβαλε 6. Ναι. Στο θέμα τα παιδεία, α πούμε. Ναι. Θα δώσεις 5 φράγκα, ξέρω εγώ, στο παιδί. Αν δεις ότι χωλαίνει, να πούμε κάπου και τα λοιπά. Ναι, είναι αδύνατο κάπου. Και ναι, στο κολέγιο δεν πειράζει, δώστα. Αλλά ας πούμε ρούχο τώρα να το παίξω εγώ και τα λοιπά, δεν πάω. Ναι, να το, πάω ξέρω, ρούχο. Το ξέρω, Κωνσταντίνο. Είμαι χιρπανές, θα στο το πω. Είσαι χιρπανές. Στο γιατρό θα πάω στον καλύτερο. Ναι, απλά λίγο αναβαθμίζεις, ναι, και το θέμα της ενδυμασίας. Ναι. Γιατί είσαι και δημόσιο πρόσωπο αυτό. Δηλαδή και εγώ μην νομίζεις ψηλό. Ψιλόχυρπανες. Και επειδή είμαι δημόσιο πρόσωπο, τι πρέπει να κάνω. Καρταρόμπα δηλαδή. Ξεστή. Όχι καρταρόμπα. Απλά να είσαι, ναι, λίγο νορμάλ, παιδί μου. Μην είσαι με το άσπρο και το μαύρο που έλεγε νωρίτερα. Με άσπρο κορδόνι και μαύρο κορδόνι. Άμα είναι καθαρό, το βάζω. Καθαρό, ναι. Αυτό ρε παιδί μου. Όχι τίποτα μάνα. Δεν σου είπα να φορά Gucci και Armani. Τώρα η Βγενούλα που είσαι. Σε σημαζεύει λίγο. Πάει με σημαζεύει. Μην έχει παρδαλά κορδόνια. Όχι. Να είναι ομοιόμορφα τουλάχιστον. Αυτό λέω. Δεν είπα εγώ να είσαι με μάρκε, με Gucci και με τέτοια. Αλλά ναι, αλλά. Τι λοιπόν, κούτσι. Λέει ο φίλος, ρε παιδιά, τώρα τι να μιλήσουμε, λέει, για ποδόσφαιρο, για ιστορίες. Λέει, εδώ χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Στα πω και τα άλλα. Στα πω και τα άλλα. Για τα καιρικά φαινόμενα. Εγώ τρέμω τον κεραυνό. Και τον αέρα. Και τον αέρα. Και εγώ. Τι σημαίνει ο αέρας. Ο αέρας σημαίνει έχω να κάνω μια δουλειά, ας πούμε, να πάω για ένα ραντεβού επαγγελματικό. Και έχει αέριδες. Το ακυρώνουμε. Η γιαγιά Ζαμπέτα. Έχει αέριδες. Αέριδες. Το ακυρώνουμε. Οι αέριδες τι σημαίνει. Οι αέριδες σημαίνει εκεί που περπατάς. Πετάζεται από πάνω μια γαρδινιέρα, πώς το λέγεις, ζαρδινιέρα. Ζαρδινιέρα, ναι, ζαρδί. Σου έρχεται στο Δόξα Πατρία, αντίο ζωή. Γεια σας. Κάνω εγώ τώρα τόσες ώρες προπόνηση, διατροφές και να μου έρθει η ζαρδινιέρα να πούμε στο κεφάλι. Δεν βγαίνω έξω. Ναι. Το ακυρώνουμε το ραντεβού, είναι απλά τα πράγματα. Το ακυρώνεις, λες αύριο. Πάει πάντως, τελείως. Η Χαλκιδική θυμίζει σε κάποια σημεία, δεν ξέρω. Ο άλλος ο Σερσερής. Δες εδώ. Άστα, τα πήρε και τα σήκωσε. Ο άλλος ο Σερσερής, ο Κωνσταντινίδης. Τι έκανε πάλι το παιδί. Βρήκε έναν εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τέλος πάντων, φίλο του εκεί πέρα που ήταν και λίγο γκέι. Θες να τα πεις όλα. Ναι. Ρε απίθανε. Έρχεται, μας λέει, ήμουνα λέει σε ένα γιότ, λέει 28 μέτρα. 28! Ναι. Αλλά! Και πήγα, λέει, βόλτα και τα λοιπά. Δεν ήξερα, λέει, τον Μπουρίνι. Καλά, ρε, είσαι δημοσιογράφος, να πούμε. Απαράδειγμα, να μην ξέρεις ότι θα χαλάσει ο καιρός. Τα λέμε, ρε. Δεύτερο ερώτημα. Ναι. Αυτός 28 μέτρα, να μου, γιατί σε πήρε. Ήταν, λέει, λίγο γκέι, να πούμε. Όπα. Τώρα που θες να το πας, ρε Κωνσταντινίδη. Με άνοιξε, λέει, και σαμπάνιες. Όπα, και έχει και σαμπάνιες. Όχι, τον άνθρωπο το ρίμαξες. Δηλαδή, σε είδε λίγο αγαθιάρι.
Τον έχει ρημάξει τον Τζον Κροκ. Τον Κροκ. Σε είδε ψηλόγερο δεμένο καλανομάτι. Οπα. Με φραπέ μάγουλο. Οπα. Σε είπε, έλα, σε πάω μια βόλτα. Σε πάω μια βόλτα με τον κότερο. Ναι, αλλά. Δηλαδή, ο Κωνσταντινίδης γιατί είναι άγαρμος και αφελής. Έρχεται ένας με 28 μέτρα γιότ που μιλάει λίγο θηλυπρεπή και λέει, σε πάω μια βόλτα. Λέω, Κωνσταντινίδης, πάω βόλτα. Ναι. Θα σα ανοίξει και σαμπάνια. Άνοιξε, θα σου πει. Άνοιξε μια σαμπάνια. Ρε Κωνσταντινίδη, το επόμενο βήμα. Πώ πάζε. Εκτό αν σ' αρέσει. Τα ανοίγουν. Άλλοι αντίθετα. Άλλοι ασκοί του αιώλου ανοίγουν. Ρε Κωνσταντινίδη. Δεν μπορώ να διαφωνήσω εδώ μαζί. Τι Τζον Κροκ είσαι να πούμε. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Τι κροκόδηλο. Ανοίγει άλλου διόδου. Άλλα μονοπάτια. Οπότε είμαστε στη θάλασσα, έχουμε μικρά παιδιά. Βλέπει αέριδε, χώσου μέσα. Βάλε το αρκοντίσιον, ξέρω εγώ, άνοιξε παράθυρο. Μην βγαίνει έξω, ρε πουλάκι. 6 νεκροί, 100 τραυματίες. Και ο ψαράς άντε. Ένας αγνοούμενος. Πάει ο αγνοούμενος. Ναι, λογικά για τη θεομηνία που έπλεξε την Χαλκιδική. Να φάει, να πάει. Τι. Δύο κυκλώνες, σύμφωνα με σεισμολόγους, δημιούργησαν όλο αυτό το θέμα. Σεισμολόγους δεν τους θέλω στη δουλειά. Ναι, δεν τους θες, ναι. Γιατί είναι η επιστήμη τους για μένα ανεπαρκής. Οι σεισμολόγοι. Ναι, αν βγει αυτό στη ΣΕΜΗ, ναι. Αυτό ο, πώς το λένε, ο Ημιδόρος, πώς το λένε αυτό το. Το θέμα πει, είναι ναι. Ότι. Το σεισμολόγο, άστονα, ναι. Δεν τον θέλω να μου. Το θέμα είναι ότι, θα ξαναέχουμε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Ένα προσέχουμε. Ακριβώς. Και τα μέσα. Εδώ έχουν κρεμιστεί δέντρα. Και τα μέσα τα οποία είμαστε εμείς, ας πούμε, και μπορώ να δώσω προετοιμάζουμε μια, τον κόσμο. Μια συμβουλή, πες, άμα δεις τέτοιο αυτό, μην κάνεις τον ταϊ, πας στη βάρκα, κάνεις τον ψαρά. Όχι, θες να πάει να κάνεις τον ψαρά. Ξέρω εγώ, δεν πηδάς που δεν πηδάς, θέλω να κάνεις τον ψαρά. Πάνε άλλη μέρα, από ηλιακάδα να πούμε. Το κέντρο υγείας μου Δανιών λειτουργεί με γεννήτρια γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Και τώρα στο κέντρο υγείας μου Δανιών, τώρα να σου πω κάτι, άμα μου έρθει ένα έμφραγμα και πάω στο κέντρο υγείας μου Δανιών, το πιο πιθανό είναι να βάλω τον μπαμπούλα να πούμε. Τι να κάνεις όμως, ρε Κωνσταντινέ, άμα είσαι εκεί δίπλα, πού θα πας, μόνο στα Μουδανιά. Γυναίκα. Τώρα στα Μουδανιά, ρε. Μουδανιά, εκεί. Τι Μουδανιά. Αφού εκεί έχουν τώρα, λοιπόν. Δηλαδή, άμα πας εσύ, α πούμε, πάρεις τίποτα και έχεις 1000 ευρώ. Αρχικά στα Μουδανιά θα πας. Ποια Μουδανιά, χιλιάρικο στην τσέπη, θα έχεις, θα πας σε ιδιωτικό θεραπευτικό. Ναι, αλλά μέχρι να έρθει εδώ πέρα θα πρέπει να περάσει λίγο από τα Μουδανιά. Να σου δώσουν πρώτες βοήθειες. Για περάσει από τα Μουδανιά. Τελείωσε κιόλα. Έκανε τη στάση. Θα μείνει. Ναι, μόνιμη στάση στα Μουδανιά. Θα μείνει. Θα έρθει ο μπαμπούλα με τη Mercedes εκεί. 60 χιλιόμετρα και 60-120. Θα σου πάρει και τις βενζίνες να πούμε. Και βενζίνη. Ενώ αν πεθάνει εδώ, δεν θα σε χρώσει τη βενζίνη να πούμε. Ο μπαμπούλα. Γελά. Ένα μη γελά, ωραία. Λοιπόν, μία γυναίκα από τη Ρουμανία. Ένα 8χρονο γιο τη σκοτώθηκε στην ταβέρνα στα Νέα Πλάγια. Κατέρευσε στέγη. Έτρωγαν και. Ένα λεπτό. Ναι. Τώρα αυτό ο βλάχαρο εκεί στα Νέα Πλάγια. Πώ κατέρευσε, η στέγη, να πούμε. Εσύ δηλαδή, πω άμα είχε θεομηνία και ξεκινούσε από εκεί, τι να το. Προετοιμάζεσαι και για τη θεομηνία. Ναι. Εγώ δεν έφτιαξα την παράγκα μου εκεί στην Επανόμη. Ναι. Εσύ έφτιαξε σπίτι, όχι παράγκα. Ναι. Δεν έφτιαξα για τη θεομηνία, να πούμε. Δύο Ρώσοι έχασαν τη ζωή του στην Ποτίδεα και άλλοι δύο στη Σοζόπολη παρασύρθηκαν μαζί με το τροχόσπιτό του. Δηλαδή τώρα μιλάμε για κυκλώνα, δεν μιλάμε για απλό αεράκι. Βλέπω Έλληνα δεν την έχει πατήσει μέχρι στιγμή. Ναι, δύο Ρώσοι, δύο Ρουμάνοι. Ναι, δεν έχει σημασία. Αυτό με το ιστιοφόρο που πήγε βόλτα τον Κωνσταντινίδη. Δανό ήταν. Δανό ήταν. Ποιο ήταν, ο Κρίστενσεν ήταν. Ξέρω. Ποιον ωραίο δανό παίχτη είχαμε. Χόκαν Σάντμπεργκ. Ο Σάντμπεργκ. Ναι, δανό πρέπει να ήταν. Ναι, ο Σάντμπεργκ τη Ράκ, πεθαρά. Είχε η Άκ ένα σέντερφο που τον πήρε ο Ηρακλής μετά, θυμάμαι πιτσιρίκο, Νίλσον. Πώς ο Νίλσον. Αυτό, ναι, ένα λίγα πράγματα, γλυκό αγόρι. Γλυκό αγόρι. Ναι, δεν γλυκό, ήταν, ο Νίλσον. Λίγα ο Νίλσον. Αργός ήταν, αλλά σκόρα. Τους έβαζε γκολ. Ναι, άλλους δανούς έτσι θυμάσαι που είχαμε δυνατούς. Ο στόπερ του Πανέκου. Ο Σκόμποε, όλε δεν ήταν. Ναι, ναι, Σκόμποε. Ο Πανέκος, ο ένας στο στόπερ, ο Κρίστενσεν, πώς το λέγανε, Χένριξεν, δεν ήταν δανός. Πεχτάρα. Πεχτάρα, ρε, και την γλίτωσε και με τον καρκίνο. Ναι, το παλικάρι. Εκεί είχα τα ραντάρ μου, λέω μπράβο. Παλίκαρο. Μπράβο. Αυτά έγιναν χθες βράδυ στην Χαλκιδική. Εδώ τώρα την κακή υποδομή, δεν μπορώ να την πούμε και θεομηνία. Δηλαδή, εσύ είχαμε κυκλώνα όμως, δεν ήταν αεράκι, ήταν κυκλώνες, δύο κιόλας. Αλλά όταν πέφτει η στέγη της ταβέρνας, εδώ έγινε προχειροδουλειά να πούμε. Ναι. Εντάξει. Πάνω από 600 κλήσεις δέχτηκε το κέντρο επιχειρήσεων Πολυγύρου. Άρα μιλάμε, ρε φίλε, ότι δεν ήταν μεμονωμένο. Κάποια μπορεί να μην ήταν και τόσο καλά φτιαγμένα, αλλά 600 περιπτώσεις. Και 600 είχαν προχειροδουλειές. Στι 450 τα προχειροδουλειές. 450 λες, ναι. 140 πυροσβέστες, 44 το δέντρο οχήματα. Το δέντρο που πέφτει, τι άπεις, προχειροδουλειά το δέντρο, το δέντρο έπεσε. Ναι, αλλά για να παρασένει δέντρα, να παρασένει με ό,τι βρίσκει μπροστά, ήταν πολύ δυνατό το όλο. Δεν μου λες όταν χτίζεις σπίτια. Ναι. Άμα πάει 6 ρίχτερο σεισμός και πέσουνε, δεν πούμε ότι έκανε ο εργολάβος. 100%. Ναι, θα το πούμε. Εδώ δεν έπεσε πολύ κάτι. Μα ούτως άλλως
και ο άλλος και κόψει τις κολόνες από κάτω. Όταν χτίζονται πλέον πολυκατοικίες, yeah. λένε ότι είναι αντέχει και γιατί όσα πέσανε, θες, ρε παιδί μου. Γιατί δεν πέσανε οι άλλες και έπεσε εκείνη να πει. Είχε κακοτεχνίες. Κακή κατασκευή. Τραβήξαν από κάτω τα δουκάρια. Ναι. Δυστυχώς το ξαναλέμε. Οι ειδικοί λένε ότι θα ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα. Κωνσταντίνε, για να το πάω λίγο και στα πολιτικά, δεν ξεκίνησε καλά Μητσοτάκης. Κάποιοι λένε ότι κατεμιά έφερε. Με Μητσοτάκη τι περίμενε να κάνει, δηλαδή. Εντάξει τώρα, σε χουλιαμά κάνω. Κάτσε να δει τώρα που θα γίνει σεισμό. Στη Ρόδο λέει έγινε προχθές, μόλις πήρε την εξουσία ο Μητσοτάκης. Σήμερα πάντως το πρωί έχουμε έκτατη κυβερνητική σύσκεψη. Πρωί-πρωί 6 ώρα θα μαζευτούν. Ήδη έχουν μαζευτεί δηλαδή. Είναι σε εξέλιξη αυτή η σύσκεψη για την αποτίμηση στην κατάσταση, για την κατάσταση στην περιοχή. Βρίσκεται ήδη να κυβερνητικό κλιμάκιο, υπουργός προστασίας, πολίτη, Χρυσοχοίδης, ναι, ναι, όλοι εκεί είναι. Να το πω το Μητσοτάκη. Για πες, Μητσοτάκη, ακούς. Θέλει ο λαός λίγο μια υπευθυνότητα καλύτερη από τους κομμουνιστάς, ναι. οι οποίοι ήταν χύμα στο κύμα. Ήταν πολύ ναι. χύμα στο κύμα, φίλε ναι. μου. Με σαγιονάρα, σε αυτό το κομμάτι ήταν πολύ χύμα όμως. Λίγο να οργανωθεί το κράτος περισσότερο. Έτσι. Να βάλουμε και εμείς πλάτη. Ναι. Εντάξει. Και αυτά ο κόσμος θα τα εκτιμήσει αν δούμε πραγματικά δουλίτσα. Έτσι, γιατί οι προηγούμενοι. Εγώ το έχω δηλώσει. Προηγούμενοι βάζανε... Ήταν πολύ χύμα στο κύμα σε αυτά τα θέματα. Άρα, μην το λες τώρα που φύγανε. Όχι, ήταν και φιλαράκια με το Σαβίδι τώρα. Δεν με νοιάζει. Μη στεναχωρηθεί. Μα ακούει ο Γιώργος, ναι. Τι με νοιάζει, τι είναι ο Σαβίδης. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ βλέπω και κρίνω. Α ακούει και ο Γιώργης, σα ακούει και ο πρωθυπουργός σα. Πώς το βλέπεις τώρα τον Κωνσταντίνη. Έχεις μπιφτεκιάκι στο πλοιάριο. Κωνσταντινίδης, έλα εδώ ρε γορμέ, έλα εδώ, γιατί αυτός εδώ πέρα τώρα σε έχει βαφτίσει κρίσες. Λέει πήγες λέει με ένα γκέι δανό με το κότερο βόλτα. Όχι, ήταν πολύ ρε. Τι, α, πολύ γκέι. Ναι. Α, ήταν και με τη γυναίκα. Η γυναίκα του ήταν... Σουηδέζα. Για ξεκάρ... Μήπως σε πήρε για τρία ρε. Όχι. Γιατί είσαι Μπρούκλης. Οι τρεις σας ήσασταν. Εσύ. Εμένα με έπαιρνε δανός με Σουηδέζα στο κότερο. Τουλάχιστον θα τους πρότεινα. Τι καρκάρ. Ναι. Εγώ θα με ξέπνευνε και άμα χάσει και κιλά, έχει περισσότερε. Αντοχέ, φίλε, εγώ σιροκοπάσα βέβαια. Τώρα έχασα μια πεντάρα κιλά και. Ό,τι τείχο βρίσκει, το βολιδοσκοπεί. Έχω αγριέψει. Στο σπίτι πάρει... του, οι τείχοι του έχουν κάνει ναι. τρύπε, να ξέρει. Βολιδοσκοπεί του τείχου. Εγώ όταν με φωνάξει ο Δανός με τη Σουηδέζα στο κότερο. Πες να πάει τείχο. Τι λέει τρελό, είσαι ρε. Και δεν μπορείτε να κάνετε τριπλέτα. Και πάνω σε αυτό τώρα που αδυνάτε, κάτσε. Έρχεται μήνυμα και λέει ένα φίλο. Πε στο βαλάκρο πράκτορα, λέει. Ναι. Μόνο γυναίκε λέει, δέχεται λέει στο Facebook πλέον. Τι έγινε, Κωνσταντίνε μου, έτσι μου λέει εδώ. Πρέπει να απολογηθώ. Είχα 4.900 άντρε. Και δεν θα πάρω και 100 γυναίκε να κάνω ένα mix grip. Μου κάνουν αιτήματα φιλία. Τι να αφού είσαι εσύ, εντάξει. Τσεκάρω πρώτα. Τσεκάρει, βλέπει. Ναι. Εγώ ξέρω όποιο είναι αναστρέφεται με τον Ραπτόπουλο γίνεται καλύτερο άνθρωπο, φιλάρα. Εγώ γίνα καλύτερο. Ο Κωνσταντίνο περνά ένα προφίλ εδώ πέρα. Το οποίο είναι πολύ χύμα στο κύμα, αλλά έξω από το μικρόφωνο είναι άλλο άνθρωπο. Είναι ένα εξαιρετικό τύπο. Λοιπόν, το κουμπαράκι μου. 30 μετά τις 8, δεν πιάσαμε καθόλου τα αθλητικά, θα το κάνουμε συμπορία. Προς το παρόν, Τζον Κροκ, Κώστας Κωνσταντινίδης, πουλενάρα μεγάλη, με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά το break, αλλά πριν δώσουμε σκυτάλη στον Κωνσταντίνο, να πούμε ότι γίνεται χαμός στο Ridges Casino. Τα παιχνίδια μπορεί να σταμάτησαν το καλοκαίρι τα ποδοσφαιρικά. Έχουμε κληρώσει στο Ridges, car or cash, κυρίες και κύριοι. Να το θυμάστε, μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Πηγαίνετε καζίνο, μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε λαχνούς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι κληρώσεις. Ο τεράστιος Κώστας Κωνσταντίνης ήταν εκεί. Έτσι. 16 φακελάκια. Ωραία, διαλέγει μάγε. Τα δύο. Φωνή, και αν θυμάμαι. Αυτά τα ματσάρει ναι. σε αυτοκίνητο, φεύγει με ένα Twingo. Twingo ή 5 και 5.000 ευρώ. Αυτή τη φωνή, ρε φίλε, όταν τόσα χρόνια τη θυμάμαι εκεί να δονεί τα αυτάκια μου. Και την επικοινωνία σου, η γνώμη σου να μετράει. Να λες το μακρύ και το κοντό σου ελεύθερα. Τότε μπες στο community τη online πλατφόρμα τη Q. Εδώ διαμορφώνει την Q μαζί με άλλου. Ανταλλάσσει απόψει, συμμετέχει σε εθελοντικέ δράσει, προτείνει ιδέε και μάλιστα προαβεύεσαι γι' αυτό. Α, και φυσικά ενημερώνεσαι και για όλα τα hot τεχνολογικά νέα. Θες και άλλα, μπείτε τώρα στο community φίλες και φίλοι, myq.gr. Rap and cool μέχρι και τις 10 με κάζα στα πλήκτρα. Θα είμαστε χαλκιδικοί γιατί ναι. έχουμε τα μάτια μας εκεί και τα καλά. Βλέμματά μας. Ναι, τι θες Κωνσταντίνε. Πες μου για το χαφ που θα πάρεις τώρα και. Ποιο χαφ, εδώ ο κόσμος καίγεται, ρε αγόρι μου. Με το χαφ, λοιπόν, το χαφ εδώ θα είμαστε και αύριο, κόσμος, το συζητάμε. Ναι. Κοίταξε, ο κόσμος όλοι. Έχασε σπίτια, έχασε μαγαζιά. Έχαμε νεκρούς. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εγώ δεν είμαι τη φιλοσοφία να κάνουμε τους καλούς. Ποιο, είναι, είναι λυπηρό αυτό που έγινε. Απ' την άλλη μεριά όμως. Δεν πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Άκουσε να δεις. Η ενημέρωση θα γίνει. Πιστεύω όμως ότι αυτό το βομβαρδισμό που θα φάνε, το αρνητικό βομβαρδισμό που θα φάνε οι άνθρωποι, θα το φάνε από όλα τα κανάλια. Ναι. Νομίζω ότι
Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το τέμπο. Εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση αυτή. Σαφώς. Κανένας δεν μπορεί να τη σώσει, αλλά πρέπει να καταγράψουμε το τι έχει γίνει. Άκουσε να δεις. Καταγράφησαμε τι έχει γίνει. Όχι. Χαθήκαν 8 τον άτομα. Να ακούσουμε δύο ανθρώπους που είναι εκεί. Έχουμε τον Παναγιώτη Μανή, έχουμε τον Χρήστο Στεφανή. Άκουσε να δεις. Ο Μανής και ο Στεφανής. Δεν έχουν πει στη ζωή τους μια καλή είδηση. Τι θες να πούνε αφού είναι ρεπόρτερ. Κάτσε ρε Νίκο. Ή για πεθαμένους θα πούν. Τι να ή για πυρκαγιές θα πούν. Ή για σκοτωμούς θα πούν. Αφού είναι εξωτερική ρεπόρτερ, είναι η μοίρα τους τέτοια ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Η δικιά μας εκπομπή που είναι πιο ανάλαφρη. Ανάλαφρη, ναι. Εντάξει. Πάμε τώρα στο χαφ. Και μετά... Ποιο χάφρε, περιμένουμε τον Στεφανή τώρα εδώ. Μέχρι να έρθει ο Στεφανής, πρέπει να το βαρέσει και να βρώσει κι αυτόν. Πες μας για το χάφ. Ένα ψηλό πιάνει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να ακούσει ο άλλος. Τα δυσάρεστα, άμα θες να ακούσει ο άλλος πρωί-πρωί, ανοίγει κι άλλο ραδιόφωνο. Δεν είναι δυσάρεστα. Δυσάρεστα. Τα δυσάρεστα έγιναν. Πλέον να ακούν τι έχει γίνει, τι περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα. Δεν θέλω να πουλήσουμε καλοσύνη. Δεν είναι καλοσύνη αυτό, αγόρι. Γιατί τάξει το μυαλό σου. Πες για το χάφ μέχρι να βγει ο Μανής. Εντάξει, το χάφ θα πούμε, εννοείται που θα πούμε για το χάφ. Λοιπόν. Περιμένουμε ένα μήνα να κάνω τώρα το Στεφανή θα βγάλει. Ποιο θα βγάλω. Το Μανί και το Στεφανή και τον Μπούζο. Δε εδώ τι γίνει. Έχουν πει μέσα στη θάλασσα, έχουν πει τα. Βλέπει τηλεόραση άμα θέλει να τα. Άστο το να πάει στην ευχή να ακούσει κανένα ευχάριστο άνθρωπο. Τι ευχάριστο. Το χάβ αυτό ευχάριστο θα ακούσει νομίζει. Θα βγουν οι μισοί παοξίτη και θα λένε αυτά είναι τα μπαμ και που έλεγε ο Σαββίδη. Ωραία, το μπαμ το αυτό εδώ. Έτσι νομίζει τα χαρούν. Τι χάφ είναι αυτό. Πε μέχρι να βγει ο Μανί και ο Στεφανή. Ζωάο. Παλίνια. Παλίνια. Το όνομα το δώσαμε εμείς εδώ χθες το απόγευμα, όμορφα τακτοποιημένα. Σας είπα να το δώσετε. Όχι. Σας το κρύψανε, το βρήκαμε μόνοι μας. Το βρήκαμε μόνοι μας. Πάρα πολύ ωραία. Το βρήκαμε πες τα αυτά μας. Γιατί κάτι Κυριάκη, Κυριάκη, καλά πάνε και βρήκαμε. Μόνοι μας τα βρήκαμε. Μπράβο. Εδώ τα πω μαζί με τον Γιλόνι λοιπόν, και, και τους ρεπόρτερ. Πες λοιπόν χαιρετίσματα τον Κυριάκο, Κυριάκο, ότι μόνοι μας βρήκαμε. Αυτό δεν είναι πλέον ο Πάκου άνθρωπος, τελείωσε. Δεν έδινε καμιά είδηση, πάμε παρακάτω. Καλά έκανε και δεν βγήκε. Ζωάω λοιπόν Παλίνια. Τι είναι αυτός. 24χρονος αμυντικός μέσος. Άρα κουσούρι, τραυματίας, αυτοάνος, αυτά, αστράγαλοι, χιαστή, αυτά δεν είναι. Όχι. Υγιής. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μπόι. 1,90. Καλό. Δεύτερο. Τρίτο. Σ' αρέσει και το 1,90. Ταχύτητα. Καλή. Καλή για το 1,90. Καλή για το 1,90. Ναι. Ωραία. Καλή για το 1,90. Πάρα πολύ ωραία. Γεμάτη σεζόν. Πού ήτανε. Μπράγκα. Στην Μπράγκα. Είναι δανεικός από τη Σπόρτη Λισαβόνας. Ωραία. Η Μπράγκα ποια θέση τερμάτισε. Τέταρτη. Πάρα πολύ ωραία. Ρεκόρ βαθμών με το Φερέιρα. Στάσου δεν έχει υπογράψει αυτός ότι. Ναι, υπέγραψε αυτό. Σωστά το θέτης. Αλλά ο συγκεκριμένος παίκτης δεν ανοίξει την Μπράγκα. Ανοίξει στη Σπόρτη Λισαβόνας. Τώρα ακούς για Θεομηνία. Και βλέπεις τη μάπα του Κιουλέκα και το άλλο του Πασοξή στο όπερ του Κασαπόπουλου και ανοίγει η καρδιά σου. Άσε να κάνουμε ρε παιδί με καημένε αφού αυτούς έχουμε με και τις γραβάτες, κοίτα μούτρα τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Με την ελιά σαν τον Θάνο Λιβαδίτη εκεί πέρα. Πού την είδες την ελιά. Ο Κιουλέκας. Α, ο Κιουλέκας. Τόσα λεφτά έχει, μπορεί να την κάνει την ελιά να πούμε. Λέγε παρακάτω. Λοιπόν. Ανήκει στην Sporting Λισαβόνας, έπαιζε δανεικός στην Μπράγκα, 32 σύνολο. Άρα γεμάτος είναι. Γεμάτη, αλλά αυτή είναι η πρώτη του ουσιαστικά γεμάτη χρονιά ποδοσφαιρικά. Ωραία, αργεί να πάρει μπροστά. Ναι, γιατί στη Sporting τον έβαζα λίγα μάτσου, λέει Sporting. Πάρτο να μου τον πει. Σιλάει καλό. Πώς είναι καλό. Άμα γίνει μια σέντρα και πηδήξει, θα την πάρει και βαλιά. Θα πάρει παραμάζωμα και τώρα. Είναι δυνατό. Καλό. Τα πρώτα 10-12 μέτρα είναι καλό, 15. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε δεν αυτό. Το ξέρουμε. Θα τον δούμε και εκεί. Δεν το ξέρουμε. Και τι να πάρει δηλαδή. Τον 1,70 το χλεμπονιάρι που θα τον πιάσει φτέρνισμα και κοίταξε θα. Κοίταξε τώρα. Άσε, καλό είναι. Ναι, κοίταξε τι γίνεται τώρα. Τι θέλει, όνομα. Ναι. Το όνομα δεν έρχεται άμα δεν έχει κουσούρι. Ναι. Πες στους παοξίδες, στους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αριανούς. Ναι, αλλά μένα μου τη λένε Ολυμπιακοί και έχουν δίκιο τώρα. Αυτά είναι τα μπαμπούμ, οι κεραυνοί και αστραπέ του Σαββίδη. Αυτά φταίτε εσεί που δίνετε παραμύθι τον κόσμο μπαμπούμ και παίρνετε παίκτε να πούμε κανονικού αλλά όχι ιδιαίτερου να πούμε. Καλά δεν λέω. Βέβαια ο συγκεκριμένο. Μπορείς ένα χρόνο να τους εδώ με τη φανέλα εδώ να το βλέπεις. Μπορείς ένα χρόνο να εκτοξεύσει το κασέτο όπως κάναν πολλοί. Δηλαδή μπορεί ο Λάμπρου πώς πήγε Φορτούνα Σιτάν και απογειώθηκε. Πώς πήγε, καλός παίκτης ήταν. Εσύ θες εκεί ένα παίκτη Νίκο να γυρίζει στην αντεπίθεση 20 μέτρα γρήγορα, να πηδάει καλά κεφαλιές, να τουμπλάρει, χαμηλά να μην κάνει φάουλ σαν το Χαρίση, σαν τον ξέρω εγώ. Τον άλλο τον Ολιβέρα που είχατε να πούμε μαρκάρισμα κεφάλι. Αλλά κύριο ήταν οχτάρι, εδώ έχουμε τώρα το εξάρι, το καθαρό να κλείσει την τρύπα πίσω, μην φτάνουν στα στόπερ να πούμε και γίνουν πάλι ήρωες ο Πασχαλάκης και οι στόπερ γιατί οι ήρωες γίνονται μια χρονιά και όχι βάζω γυναίκα. Στοιχεία, βάζω στοιχεία ενός παίχτη που δεν υπάρχουν στην ομάδα. Και το πιο σημαντικό για να πάμε στο Χρήστο Στεφανή. Όχι, πάμε είναι, να πούμε. Μισό. Το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι. Ότι ο Φερέρα τον ξέρει, τον είχε πέσει παίχτη. Πολύ ωραία και είναι πολύ σημαντικό. Και την το παίρνει πάνω του. Φράγκα πόσα. 5 εκατομμύρια ρήτρα.
Βράζει τη μήτρα. Τι ρήτρα. Ρήτρα, 5 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο Πάοκ. Αν θα τα δώσει όλα ή θα το κάνει. Τώρα πάλι στον άλλο να, λοιπόν, να μαυρίσει η ψυχή σου. Πάμε στο. Δεν θα μαυρίσει, ρε φίλε, θα μάθουμε τι γίνεται. Πρώτα τον τελευταίο, ωραία. Ο... Ναι, ναι. Να το πούμε καλημέρα. Καλημέρα, Χριστάρα. Ότι είναι ο Χριστάρα άγρυπνο από το πρωί. Ναι, ρε φίλε, από τι 12 είναι σήμερα. Μία ερώτηση θα του κάνω και τελευταία εγώ. Ναι, ναι. Πότε έχει κάνει τελευταία φορά στη ζωή του καλή είδηση να πει ένα ευχάριστο γεγονό. Προχθέ εγώ τον είδα στον Α. Στον Α τον είδα να σου πω το άστο Χρήστο να τον απαντήσω εγώ. Ευχάριστο νέο, ρε ήταν το εκλογικό κέντρο το σχολείο στα 50 μέτρα από τη θάλασσα, ναι. Και ήταν αυτοί που ψήφιζαν, έκαναν μπάνιο και πήγαιναν στο εκλογικό κέντρο. Ήταν εκεί με τις παντόφλες και με το μαγιό. Και τι είναι αυτό, ευχάριστη, αυτό είναι γυφτιάνα. Χαβαλετζίδικο θέμα, χαλό το χαβαλετζίδικο. Ευχάριστη είδηση. Να σε πάρω, να σε κάνα γάμο ρε παιδί μου. Ένα Σαββατοκύριακο με κάψωνα να δεις πως είναι η ευχάριστη είδηση, σε πάω στη Χαλκιδική. Ρε παιδάκι μου, ευχάριστη είδηση, αυτό δεν έχεις πει ποτέ. Ευχάριστη είναι πως δροσίζονται οι άνθρωποι, δεν είναι ευχαριστή. Στην παραλία. Αυτό. Κάνα κόπερτον, αμόλυσε σε καμιά γκόμενα και. Να, αυτά που έβλεπε στον άλλο. Αυτά που έβλεπε, αυτά θέλω να κάνει. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χριστό, 6 νεκροί, ένα αγνοούμενο, 108 τραυματίε. Αλλά επειδή είσαι εσύ εκεί, είδε η Χαλκιδική και είσαι το μάτι μα μαζί με τον Παναγιώτο Μανή, τι έχει γίνει, για κάνε μα ένα απολογισμό, τι έχει δει το μάτι σου. Είναι εικόνε, ήταν αυτέ που βλέπαμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε ένα δίκτυα, το τι ερχόταν, τι γινόταν στι Φιλιππίνε. Τι γινόταν στη Μαδαγασκάρη, σε τροπικά μέρη, σε μέρη που ξέρουμε μόνο από το στοίχημα όσοι παίζουν. Ναι, σωστά. Αυτά τέτοιες εικόνες είδαμε εδώ και τέτοιες εικόνες βλέπουμε, γιατί εγώ φτάσαμε λίγο πιο μετά, αλλά μέσα από τα βίντεο που μας δίνουν οι άνθρωποι που ήταν εδώ, το βλέπουμε και πραγματικά δεν το πιστεύουμε. Ένας αέρας που περίπου για 4-5 λεπτά φυσούσε σε ισχύ 12 από φόρο, όπως είναι τουλάχιστον σήμερα η ειδική, ναι. Ήταν ικανός να σαρώσει τα πάντα, να σαρώσει. Έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα. Όχι, μην είναι τυχόν. Από 31 χρόνια είχε κάτι τέτοιο παρόμοιο, αλλά όχι σε τέτοια εκδοχή. Όχι τέτοιο πράγμα, ναι. Όχι σε τέτοια εκδοχή. Ήμουν πολύ μικρό. Η ΕΜΗ είχε προειδοποιήσει. Είχε προειδοποιήσει. Είχε προειδοποιήσει, δεν ξέρω η υπηρεσία. Άρα ο κρατικός μηχανισμός, παρά το γεγονός ότι είχαμε εκλογές και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, δεν εξετάζω, ήταν ενημερωμένος και οργανωμένος στο να ενημερώσει το κοινό ότι κάτι κακό θα γίνει. Όχι κρατικός οργανισμός, η ΕΜΗ. Η ΕΜΗ κρατική είναι. Το καιρό το βρίσκει ένα site. Απλά δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο, παιδιά, να ενημερώνουμε με SMS, να ενημερώνουμε με WiFi, με οτιδήποτε αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Ένα σύστημα που μας λείπει και έτσι. Οι ξένοι που μπορεί να μην διαβάζουν, μπορεί να μην ακούνε τον καιρό, μπορεί να μην ενημερώνονται, ενδεχομένως να την πάτησαν. Ναι, γιατί είναι όλοι ξένοι, έτσι. Και οι έξι, εκτός από τον αγνοούμενο ψαρά, είναι ξένοι. Κάνας Έλληνας εκτός από τον ψαρά υπάρχει. Όχι, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, Κώστα, όχι. Λέω με αυτό τα όσα γνωρίζουμε, κάτι, γιατί η Χαλκιδική είναι γεμάτη κόσμο, γεμάτη τουρίστες και μπορεί κάποιος να έκανε διακοπές εδώ. Να μην έδωσε σημεία ζωής το πρωί και να μην το είχε αναφέρει κάποιος, γιατί μπορεί να ήταν από την Πρέβεζα ή να ήταν από την Πελοπόννησο. Ναι. Να περάσουν λίγες ώρες, μέχρι τώρα πάντως τέτοια στοιχεία δεν έχουμε. Ότι υπάρχει κάποιος ένας. Το καλό, παιδιά, είναι ότι τουλάχιστον θέλετε, επειδή είναι κοντά από τις εκλογές, είναι εδώ Χρυσοχοίδης, Καραμαλής, Θεοδωρικάκος, Τζικώστας, αρχηγοί, υπαρχηγοί, πυροσβεστικής και τέτοια, και έχουν πέσει όλοι πάνω, είναι και να πάει τις εκλογές, έχουν πέσει όλοι πάνω και νομίζω ότι γρήγορα, τουλάχιστον εδώ, θα έχουμε μια αποκατάσταση εκτός βέβαια της ανθρώπινης. Άλλη ερώτηση, Χρήστο, άλλη ερώτηση. Δεν μου λες, εσύ από την εμπειρία σου τόσα χρόνια, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, η εμπειρία σου τόσα χρόνια, από αυτές τις καταστροφές που είδες εκεί, παρά τα 12 αποφόρου. Αποζημίωση, ναι. Ναι, όχι δεν αποζημίωση. Υπάρχει ευθύνη ιδιωτική με κακοτεχνίες, προχειροτεχνίες κτλ. Σίγουρα ιδιωτική, ναι, σίγουρα. Ιδιωτική, σίγουρα, δηλαδή. Ναι, έχει μια προχειροδουλειά. Που φεύγουν κάποιες σκεπές και τέτοια, ναι, είναι ιδιωτική. Χρήστο, βλέπουμε εικόνες, μάλλον φωτογραφίες και βίντεο. Υπάρχουν. Έπεσε με γραμμή. Εντάξει, δεν ξέρω αν ο καιρός επηρέασε και τη γραμμή. Τον έχουμε λίγο ακόμα. Και το ίντερνετ επηρεάζει πολύ. Κάποια στιγμή χθες κοκάλωσε και το ίντερνετ. Οι εικόνες είναι βιβλικής καταστροφής, έτσι. Τα πήρε και τα σήκωσε όλα κυριολεκτικά. Άκουσες τι είπε από την εμπειρία του ο Μανής όμως. Ναι, ότι. Λέει. Και κακοτεχνία. Υπάρχουν και πολλές κακοτεχνίες και προχειροτεχνίες. 100%. Έχει πέσει σε τέτοιες δηλαδή, περιπτώσεις. Ελληνικό στοιχείο να πούμε. Ναι, αλλά ξέρεις. Ο Έλλας δεν υπολογίζει, ρε φίλε, ότι θα έχουμε θεομηνίες και κυκλώνες. Δεν το έχουμε αυτό το καιρικό φαινόμενο. Όταν είσαι τουριστικό μέρος. Ναι. Όταν είσαι τουριστικό μέρος. Και αυτά πρέπει και τον Τάσιο να βγάλετε, τον Γρηγόρη. Ο οποίος είναι πρόεδρος των ξενοδόχων Ελλάδος και έχει με τον τουρισμό πολύ αυτό και τα λοιπά. Μας πει. Εδώ έπεσαν όλα. Δέντρα, τα ρήμαξε όλα. Ναι, εδώ να δούμε και τι δεν κάναμε καλά κι εμείς. Ναι. Πέρα από το. Θα μου πεις το.
το τροχόσπιτο που το πήρε δεν έχουμε μια ευθύνη. Ναι, ναι, το πήρε ο αέρας, δεν το γύρισε. Όταν πέφτει στέγη. Ναι. Έγινε προχειρό δουλειά. Είναι από ξύλο. Ό,τι είναι από ξύλο, φίλε, το παίρνει και το σηκώνει. Γι' αυτό και στην Αμερική πλέον, ναι, επειδή χτίζαν ξύλινα σπίτια, ναι, το γύρισαν τώρα στο τσιμέντο και στο μάρμαρο. Ναι. Τα ξύλινα οι ανεμοστρόβιλοι και οι θεομηνείς και τα παίρνουν και τα σήκωνε και αυτού ξανά από την αρχή. Μα να ξαναφτιάξουν τα σπίτια. Ωραία, τώρα ξύπνησαν και κάνουν, ναι, τα σπίτια τους αλλιώς. Ναι. Πες του τρελού, εσύ είσαι ο τρελός, να ξέρεις. Ότι ο Παλίνια πέφτει για τάκλιν, κόβει ακόμα και με. Κόβει ακόμα και με καρδιά μαρουλιού, λέει ο φίλος. Αυτό θέλω. Είναι τρεχαντήρι τρελό. Αυτόν θέλουμε. Σαραντάρες μπαλιές. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ τέτοιον παίχτη δεν έχει. Λέει, τον παρακολουθώ. Λέει, ας τους Ολιβέιρες, ναι, τους Σαβούρες που θέλουν υπερτιμολογημένα, υπερτιμημένα μάλλον. Και το πιο σημαντικό, ναι, που λέει, ναι, και εφόσον τον ξέρει και τον θέλει ο Φερέρα, εμένα μου αρκεί. Έχει και την ευθύνη. Ναι. Άρα λέει. Έτσι είναι τα σύγχρονα χαφ, ναι, στο παγκόσμιο. Εσύ βλέπεις τόσα χρόνια. Βλέπουμε. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Στις Αγγλίες βλέπεις κανένα κοντό κλεμπονιάρι. Μου άρεσε ο παίκτης γενικότερα όταν άκουσα ότι είναι ο Παλίνια και έμαθα. Και άμα δεις κανένα κλεμπονιάρι θα είναι καντέ. Απλά έχει, ναι, ένα μείον. Πρέπει να το πούμε, ρε φίλε. Πώς ξεγονίζουμε για να λέμε για τις άλλες μεταγραφές. Το μείον. Δεν έχει εμπειρία παραστάσεις ευρωπαϊκών αγώνων. Δηλαδή, ναι, με αυτόν θα, πας να παίξεις ο μίλος Champions League. Να μην τα πούμε αυτά. Ενώ τόσα χρόνια που έχετε ρημάξει το Champions League κάθε χρόνο να περνάτε, έχετε εμπειρία εσείς να πούμε. Και απ' την άλλη και εσύ μου λες και αυτό το επιχείρημα και μου λες, ρε φίλε, εντάξει, δεν θα παίξει με την Μπαρτσελόνα και με τη Ρεάλ, θα παίξει με την Μπατέ Μπορίσοφ και με την Κοπεχάγη και τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Τι γουστούς Λαμάχη. Ενώ ένα. Προτιμώ αυτόν, ναι, από τον Ολιβέιρα. Και, ναι, θεωρώ. Εγώ τους θέλω και τους δύο. Καλά, εσύ θέλω και τους δύο. Θέλω και τους δύο. Έξι αυτός, οχτώ άλλος. Προτιμώ, ας πούμε, να κρατηθεί και ο Κάτσε σαν ρεζέρβα. Ναι. Σαν ρεζέρβα ο Κάτσε. Ο Κάτσε θα μείνει σίγουρα, ναι, σαν ρεζέρβα. Ναι. Θα μάθουμε και όλες τις Παρασκευές, Σάββατο θα γίνει το ξεσκαρτάρι. Θα τον πλακώσετε λίγο και θα βάρει λίγο να τον κάνετε λίγο πιο αρθεκτικό, να πούμε. Σε σχέση με έτσι πως ήταν πριν 5 χρόνια. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο έμεινε πίσω στη μυϊκή μάζα ο Κάτσε. Δεν μπορεί παραπάνω. Τον Κάτσε, επειδή το είναι η γαϊδούρη χάφα πέσει πάνω του. Δεν μπορεί παραπάνω. Θα το φάει λάχανο, να πούμε. Ο Κάτσε είναι γρήγορο, έχει νεύρο. Είναι γειτονάκι μου, απέναντι μένει. Ναι. Ο Κάτσε, ρε φίλε, είναι τσιλιπίδρας. Και αυτό που βάλει πολύ σε όπου. Ναι. Έχουμε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Εδώ, έλα, Κωνσταντίνε. Ενημέρωση από συνεργείο τη ΔΕΗ, το οποίο είναι στις αποκαταστάσεις. Για ενημέρωσε μας, Κωνσταντίνε. Είναι καλοί εργάτες αυτοί. Ναι, τους βρίζουμε όλη μέρα, αλλά τα παιδιά με κίνδυνο και με μικρό μισθό. Είναι ανεβασμένα πάνω. Θα του πούμε ένα καλημέρα αυτού. Καλημέρα, μπράβο, Κωνσταντίνε. Γιατί μπορεί η ΔΕΗ να τη φάγανε τα λεφτά. Την είπε. Μπορεί να φάγανε τα λεφτά οι αλυταράδες, αλλά αυτά τα παιδιά με 700 και 800 ευρώ μα φτιάχνουν το ρεύμα, να πούμε. Όλη η Κασάνδρα είναι σβησμένη. Έχουν πέσει τρεις πυλώνες υψηλής στο ύψος της Ποτίδειας. Ναι. Ήρθε ο Χρυσοχοίδης, λέει, και έβαλε τις φωνές. Αυτή είναι τώρα από χθες το βράδυ, να σας, ναι, πω. Ναι, γιατί έβαλε τις φωνές ο Χρυσοχοίδης. Και έβαλε τις φωνές γιατί δεν βρήκαν μέχρι να φτάσει γερανοφόρο μεγάλο. Δηλαδή δεν είχε βρει το σύστημα γερανοφόρο μεγάλο. Ο Τζιτζικός σας καθάρισε, βρέθηκε. Τώρα μου γράφει, έτσι. Και αυτή τη στιγμή πηγαίνει μεγάλο γερανοφόρο στη Χαλκιδική. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν είχαμε μεγάλο γερανοφόρο. Αυτά τώρα πρέπει να φτιάξει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά πρέπει κατά να φτιάξει. Τις μπαχαλάκιδες, τις κουμούνες εκεί. Δεκάδες κολόνες σπασμένες. Και ακούστε, λέει, είμαι περίεργος για το πώς θα αποκατασταθούν από τη στιγμή που δεν υπάρχει στήλος ούτε για δείγμα. Α, δεν έχουμε στήλο! Έτσι μου γράφει. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα έχουμε κενό εκεί. Και προσέξτε τώρα, πάμε και στο ζούμε να σημειωθεί ότι οι κολόνες, λέει, πεσμένες κολόνες υψηλής, ναι, ανήκουν στον ΑΔΜΙΕ και όχι στον ΔΔΙΕ. Τι. Θυμάστε, αυτά μου γράφει, γιατί τα λέγαμε παλιά. Αυτά αυτό που ιδιωτικοποίησαν και πήραν οι Κινέζοι κόψο χρονιά. Μάλιστα. Ναι, αυτός κομμουνιστής είναι τώρα. Αφού έχει στείλει αυτό. Πολύ πιθανό. Συνδικαλιστής είναι. Πολύ πιθανό σενάριο είναι αυτό. Όχι, αφήσουμε τη ΔΕΗ ότι βάλετε μέσα καμιά 500 εκατομμύρια ευρώ. Ακονομάνει οι Προέδροι. Εντάξει, πάντως να πούμε ξανά ότι αυτοί εδώ που ανεβαίνουν παλικάρια, πάνω, παλικάρια, τους δίνουν ένα μεροκάματο, τους βρίζει όλος ο κόσμος γιατί πάνω σε αυτούς βλέπουν την αλητεία της ΔΕΗ στα υψηλά στελέχη και την πληρώνουν αυτοί. Ούτε ένα ποτήρι νερό δεν τους δίνουν τους φουκαράδες. Και ξέρεις, και άλλοι είναι παρεξηγημένοι πολύ. Ναι, παρεξηγημένοι πολύ είναι. Και άλλοι είναι πολύ παρεξηγημένοι. Για πες μου να μάθω. Οι πυροσβέστες, φίλε. Ναι. Οι πυροσβέστες. Φίλε, και μόνο μία φορά τον χρόνο που θα σώσουν μία ανθρώπινη ζωή που θα τρέξουν, γιατί έχει βγει και ανέκδοτο για τους πυροσβέστες, για τα τάβλη, παίζουν πόρτες, πλακωτό και τέτοια. Είναι πολύ παρεξηγημένοι, τα παλικάρια δίνουν τη ζωή τους όταν δουλεύουν. Και απεγκλωβίζουν κιόλας. Απεγκλωβίζουν, ναι, ναι, κόσμο, πάλι εκεί είναι. Κάτι ζώα τα βγάζουν. Τα βγάζουν από στην, ναι, Αμερική. Ναι. Η σειρά δεν είναι, ξέρω εγώ, νοσοκομιακό, αστυνομία, πυροσβέστες. Είναι πρώτα οι πυροσβέστες και μετά είναι όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Πρώτα φωνάζουν πυροσβέστες για οτιδήποτε συμβαίνει. Και αυτοί οι παρεξηγημένοι
Καλημέρα και στους πυροσβέστες. Έτσι. Α, μπράβο. Και θα πηγαίνουμε σαν τον Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στους πολματζίδες, στους ταξιτζίδες. Πόσα χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, φίλε. Ήμασταν στο άλλο ραδιόφωνο, θυμάμαι. Θυμάσαι. Το άλλο ραδιόφωνο ήμασταν που ήταν. Άλλο, εδώ ήμασταν. Και εδώ και στο άλλο. Ήταν στο ράδιο Καλκιδική και είχε μια γραμματέα την καημένη, τη Μορφούλα. Ναι, τη Μορφούλα, ναι, ρε φίλε. Μωρή Μορφούλα, ένα καφέ, μωρή χείρα του έρωτα. Φοβερά πράγματα. Τι χαιρετή μέχρι και στι ξαπλώτε που έπεσαν τώρα. Καλημέρα και στι ξαπλώτε που γύρισαν. Να μην το καταντήσουμε έτσι. Ωραίο ήταν όμω. Ωραίο. Και συνεχίζει ακόμα. Ένα μήνυμα στείλτε στην εκπομπή του λαού. Ναι. Στεφανή, τι έγινε, ρε Στεφανή. Σε πήρε ο αέρα και σε σήκωσε και σε. Το πήρε ο άνεμο. Τι έγινε, ρε Στεφανή. Λοιπόν. Ο Μπούζο που είναι που θέλει να βγει. Ναι, να έχουμε λίγο και Γιώργο Μπούζο, σα παρακαλώ. Τρία λεπτά είναι τι. 3-4 λεπτά και εντάξει, θα καβατζώσουν το διάλειμμα. Δεν φτιάχνει τίποτα. Αν ο Στεφανή σε κάνα γάμο του Σαβίδη τον φωνάξε να κάνει κανένα ρεπορτάζ, ρε παιδί μου. Κατά... Ναι, τον έβγαλα. Εγώ τον είδα προχθέ που είχε ωραίο ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Κάνα κόπερ τον καμιά τουρίστρια να κάνει. Ναι. Ναι, δεν πήγε να βάλει λαδάκι. Ναι. Δεν πήγε να βάλει, αλλά ήταν με τα μαγιό εκεί και λένε να πάνε ψηφίζουν, βουτάνε. Έκανε χαβαλετζίδικο. Στον Α. Στον Α είναι, ναι. Στον Α. Ο Α του Κοντομινά είναι. Τουλάχιστον εδώ σε εμάς ο δικός μας ο ιδιοκτήτης δεν χρωστάει εκατομμύρια να τα χαρίσει ο. Τίποτα. Έτσι. Κύριος. Έτσι, κύριος. Πράγμα. Και πρέπει να είμαστε. Ενώ το Κοντομινά το χαρίσανε. Πολλά. Πάρα πολλά. Ναι, αφού τα σβήσαν, βρήκαμε τροπολογίες. Κομμουνιστές που είναι με το λαό, έτσι. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Άντε να δω τον Τζιζικώστα τώρα. Άρμα, σήμερα κανόνισε εσύ να μην βγάλετε γραμμές. Μείνω επίσης ενημέρωση. Ναι, σήμερα δεν θα βγάλουμε γραμμές. Γιατί έχουμε να τα πούμε όλα, να τα σχολιάσουμε όλα. Εντάξει, οκ, δεν το συζητάμε. Κούλο, Κάτσε όμως θα πιάσει θέση ξένου. Ποιονού θα πάρει. Πέντε είναι οι θέσεις. Ορίστε. Ο Κάτσε θα πιάσει θέση ξένου. Ο Αλβανός ξένος είναι. Ναι. Τόσα χρόνια στην Ελλάδα Αλβανός. Αν είναι αληθινή Αλβανία. Αληθινή Αλβανία. Κάποιον θα δώσετε. Πόσο χρόνο είναι ο Κάτσε, δεν είναι κάτω 25. Ναι, άρα είναι ξένος. Μπορεί να φύγει ο Ερίκε που δυστυχώς εγώ δεν θέλω να φύγει, αλλά. Πάρτε εσύ δύο κάρτες, ένα τέταρτο να παίζει με 10 παίκτες. Ναι. Αυτό το κουσούρι να πούμε δεν φτιάχνει. Δεν θα το φτιάξει. Δεν το φτιάχνει. Δηλαδή εμείς που φτιάχνουμε τα κουσούρια να πούμε. Επαγγελματίες είσαι. Είσαι επαγγελματίες. Τι κουσούρι. Σταμάτσες να βρίζεις, σταμάτσες να λες κακά πραγματάκια. Κακά πραγματάκια λέω. Λες, αλλά τα λες με τάκτ, με τρόπο. Τα λες. Έτσι. Ναι, είναι δουλειά θέλει και αυτό που εργασία. Δεν μπορείς, ας πούμε, ο Κάτσε, ρε παιδί μου, και αυτός κάρτες και κάρτες. Ναι. Τώρα το Χαρίση θέλω να δω, που τρώει κάρτες και αυτός. Όλοι αυτοί χάνουν. Όλοι αυτοί χάνουν τις θέσεις τους γιατί κάνουν άσκοπα φάουλ. Ανόητα φάουλ. Ναι. Κάνουν ναι. Φάουλ συναισθηματικά και όχι λογικά. Σωστά δηλαδή, μιλάς. Με το συνέστημα παίζουν. Όποιος παίζει με το συνέστημα, σε οποιοδήποτε τομέα, χαμένος θα βγει. Λοιπόν, λέγε. Γραμμές δεν ξέρω, δεν μπορούμε να βγάλουμε Γιώργο Μπούζο, δεν μπορούμε να βγάλουμε Στεφανή. Λοιπόν, υπάρχει θέμα και με τις γραμμές, μπορεί. Με την επικοινωνία, δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί. Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να βλέπω τον Κιουλέκα με τον Άγιο. Αυτό θα βλέπει σήμερα. Άλλαξε το. Τι θες να βάλουμε πρωί-πρωί. Αυτά, να έχουμε λίγο εικόνα δεν από μπορώ, την Ελλάδα. Δεν μπορώ, την βλέπω. Δες εδώ το τροχόσπιτο που αναποδογύρισε τον κύριο ανάποδα τούμπα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει το πράγμα. Μην πάρει τροχόσπιτο εσύ. Δεν παίρνω. Δεν παίρνω, όχι. Ο Εχιλέας μου λέει: Μπαμπά, δεν παίρνω ένα τροχόσπιτο να γυρίζουμε τον κόσμο. Πόλο νόσης είναι να πάρεις τροχόσπιτο. Γιατί ρε φίλε, υπάρχουν κάτι τροχόσπιτα τα βλέπεις και τα ζηλεύεις. Καταρχήν για να πάρεις. Σεντάρες μέσα σπίτια κανονικά. Πρέπει να είσαι βρωμιάρης για να έχεις τροχόσπιτο. Γιατί. Πού θα κάνεις κάκα, πού θα κάνεις τσία. Τουαλέτα. Πού τουαλέτα. Τουαλέτα, έχει το τροχόσπιτο. Και πού τα βγάζεις μετά έξω. Έχει ειδικό τέτοιο. Α, παράτα με. Δεν θες, ε. Άσε με. Όχι, είσαι πολύ τέτοιος, ε. Δεν μπορώ. Σιχασιάρης. Είμαι σιχασιάρης. Πολύ. Αφού λες δεν μπορώ να κάνω θάλασσα γιατί θα κάνει πάλι μια χοντρή λεπτά. Στα 30 μου είχα κολλήσει κάτι τριχομονάδες σε μια πισίνα να πούμε. Α, τι, ναι. Τριχό. Τριχομονάδες. Μονάδες. Ναι, κάτι. Δικοτυλίδωνα. Εντάξει, μπορεί και σεξουαλικά να τα κολλήσει αυτά. Αυτά μπορεί να τα κολλήσει στην πισίνα. Στην πισίνα τα κολλήσει. Εγώ και σε χέρι μου. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, είπαμε για τον Ζωάο Παλίνια. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι αυτή τη στιγμή στα 2,5 εκατομμύρια. Δεν με νοιάζει. Το προτιμά από τον Ολιβέηρα. Στο λέω πραγματικά. Ναι. Τον προτιμάς. Ναι, θες και ένα χάφο όμως στο οχτάρι. Εγώ σύν. Θέλω αυτό να. Και ένα οχτάρι. Και τον Ολιβέρα. Να θες τον Ολιβέρα. Τον θέλω, ρε φίλε. Με 3-4 εκατομμύρια, 5 τον θέλω, ναι. Γιατί έχει παραστάσεις Champions League. Δώσ' μου τα εισιτήρια. Δώσ' μου τα εισιτήρια. Θα βρεις άλλον. Δώσ' μου διερμηνέα. Ναι. Σου βρίσκω εγώ 12 καλύτερος από τον Ολιβέρα με το 1 τρίτο των χρημάτων. Αλλά. Νάτος ο τεχνικός μας διευθυντής. Άκου λέει. Αλλά. Να πάμε σε break. Γυρίζουμε από Χαλκιδική, από μπάνια και όχι από αυτό που έγινε χθες, έτσι. Και μας έχει ανοίξει όρεξη, φίλες και φίλοι. Σου λέει και δικιά σου, πάμε και κανένα Ιταλικό, κανένα Κινέζικο, κανένα Ταϊλανδέζικο. Και τη λες, όχι, μωράκι μου, θα πάμε και Μακεδονίτικο στο Λατεράς. Το εστιατόριο του Ρίντζες, η πρωτοτυπή, φέρνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ του την μακεδονική κουζίνα. Όλα αυτά τα ωραία και νόσιμα πιάτα λοιπόν που έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας στα χωριά, από πόλεις όπως η Φλόρινα, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, η Δράμα, Χαλκιδική και δεν συμμαζεύεται. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι τρώμε απεριόριστα. Μπορούμε δηλαδή να δοκιμάσουμε τα πάντα όλα και να με και ένα ποτηράκι κρασί ή μπύρα, ένα ψυκτικό. Όλο τον Ιούλιο, μακεδονίτικη κουζίνα, στο Λατεράς,
επιστρέφουμε με πολλή ενημέρωση και για τα αθλητικά. Έως και τις 31 Αυγούστου οι καταναλωτές μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία σε τελευταίες τεχνολογίες, smartphones, tablets, accessories και βεβαίως προϊόντα smart home σε μοναδικές τιμές, όλα αυτά πάντοτε από την Wind. 15 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, Rap & Cool και Καζαμπάκας. Βάζουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο Μπούζο να του δώσουμε την καλημέρα μας. Γιώργο, καλημέρα. Τι από το ωραίο καστροφτός που ξέρει τι γίνεται εκεί. Διευθυντής είναι, κάτι ως διευθυντής θα μιλήσει. Ναι, καλημέρα διευθυντά. Είναι καλημέρα. Σωστή ερώτηση που κάνει ο Κωστής. Ναι. Είναι σωστή ερώτηση. Οπότε να απαντήσω. Βέβαια. Ξέρω γιατί ακούω Μετρόπολης. Όπα, πάρ' το φλόκο. Ακούω Μετρόπολης από τις 6 το πρωί και μετά. Γιατί η πρώτη σύνδεση του Κώστα Βαραγιάννη με τον Χρήστο Στεφανή ήταν λίγο μετά τις 6. Έτσι. Οπότε εμείς ήμασταν στη Χαλκιδική με δύο ρεπόρτερ, και με τον Παναγιώτη Τωμανή και με τον Χρήστο Στεφανή. Καλά, μην το λέμε. Ενημερωμένος. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, Γιώργο. Μην το ευλογούμε. Όχι, με ρωτάς γιατί είμαι πόσο ενημερωμένος. Απαντώ λοιπόν. Εσύ ξυπνάς από τα χαράματα μετά τα 55, λέει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κοιμηθεί πολύ το βράδυ. Τι πράγμα καλά, και εσύ κοντά είσαι. Δίπλα, τι μια πόρτα είναι. Λοιπόν, για πάμε, για πάμε, Γιώργο. Έλα, πάμε, Γιώργο. Γιατί, πέρα από αυτά που ακούμε συνεχώς, γιατί έχω μια διαρκή ροή ενημέρωσης, από τη μία είναι οι 6 νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, 8 και 2 ετών. Μιλάμε για μια φοβερή τραγωδία. Και από την άλλη είναι χιλιάδες Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έχουν τις περιουσίες τους εκεί, έχουν τα σπίτια τους εκεί, ανησυχούν το τι συμβαίνει εκεί. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εκεί για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Επειδή δεν θέλω να κλέψω χρόνο την εκπομπή σας, ένα πράγμα καταλαβαίνω. Ναι. Το είπε και ο Κώστας πριν από λίγο. Όλα αυτά τα σχέδια της πολιτικής προστασίας αποδεικνύονται σχέδια επί χάρτου που φεύγουν κατευθείαν στο καλάθι των αχρήστων. Είμαστε παντελώς γυμνοί. Προσέξτε κάτι. Είχαμε 6 νεκρούς. Ο Ραυτόπουλος σωστά το είπε. Οι 6 έχουν ένα κοινό παρονομαστή και οι 6 είναι ξένοι. Ναι. Συμπτωματικό. Πιστεύω ότι δεν ενημερώθηκαν. Αυτό σημαίνει, μπράβο, ότι εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Όσοι ήταν Έλληνες, λίγο πολύ έπιασαν, άκουσαν κάτι, κουβεντιάστηκαν. Κοίταξε, στην Έτρια, Γιώργο, ο Αρναούτογλου, χθες ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικός και όσοι, ας πούμε, ενημερώθηκαν από αυτό το κανάλι έστω, το οποίο ήταν κρατικό και όχι ιδιαίτερα δημοφιλές από θεαματικότητα, ενημέρωσε. Εγώ έχω ενημέρωση και από επαγγελματίες ψαράδες που μου στέλνουν μηνύματα εδώ. Ναι. Δήμο, να είσαι καλά. Λέει τον καιρό, λέει, όλοι εμείς οι επαγγελματίες ψαράδες τον περιμέναμε εδώ και καιρό. Το πρόβλημα το είχαν οι ερασιτέχνες. Απαγορεύεται, λέει, να πας να ρίξεις δίχτυα με τέτοιο καιρό. Υπάρχει ενημέρωση, μας στέλνουν μηνύματα. Δύσκολα να βρεθεί τώρα ο άνθρωπος που. Γιατί αναζητείτε ένας ψαράς. Θα βρεθεί, τα ρεύματα θα βρεθούν προς την Κατερίνη. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν μιλάμε για ένα ευγνωμένο κράτος, δεν μπορείς να μένεις στο αν ο άλλος άκουσε ερτρία. Ή αν είχε το Ραπτόπουλο δίπλα του και δίπλα του Κωστής, κοίταξε, έρχεται Μπουρίνη, μείνε μέσα. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να είναι οργανωμένα. Αναφέρθηκε και πριν, στο εξωτερικό, σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, το κράτος οργανωμένο στέλνει ένα SMS. Έτσι. Και τους λέει, παιδιά, ετοιμαστείτε, μην βγαίνετε έξω, πάρτε μέτρα, έρχεται Μπουρίνη. Εδώ δεν είναι τυχαίο ότι και οι 6 οι νεκροί είναι ξένοι. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα τους ενημερώσει. Δηλαδή, προσέξτε, είναι μια τουριστική περιοχή με χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι προφανώς αφήνονται στο πέλαγος της Άγνοιας. Και έρχονται αυτοί οι ίδιοι να πληρώσουν ένα χώρο. Εντάξει, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η εικόνα. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα. Δυστυχώς. Και θα ενημερώσει και τους Έλληνες από την άλλη μεριά. Οι Έλληνες, εγώ έχω την εντύπωση, Γιώργο, λίγο πολύ ενημερώθηκαν. Είτε από τα ραδιόφωνο, είτε από την τηλεόραση. Οι ξένοι που έρχονται εδώ για διακοπές, δηλαδή θα πας εσύ τώρα στις Μαλδίβες και θα ανοίξεις τηλεόραση ή ραδιόφωνο να ακούσεις αν ο καιρός θα χαλάσει, δεν θα το κάνεις. Και ναι. Πού θα το μάθει αυτός ο άνθρωπος, τα ελληνικά. Δυστυχώς, δυστυχώς. Ναι, πρέπει να τον πιάσει κάποιος να του πει, κοίταξε, να ξέρεις εδώ. Εδώ θα γίνει χαμός τώρα, γιατί αυτά τα πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα, έτσι, δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα. Έτσι, είχαμε ουσιαστικά μίνι ανεμοστρόβιλο, είχαμε 12 μποφόρ. Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Και ξέρετε, εδώ δημιουργείται και ένα ερώτημα. Θα ξαναέχουμε τέτοιο ανεμοστρόβιλο λόγω της κλιματικής αλλαγής με μποφόρ 12, είναι η ανώτη βαθμίδα στην κλίμακα των μποφόρ. Θα γίνουμε οι σεισμολόγοι λένε ναι. Θα έχουμε τέτοια τσουνάμι. Ναι, είναι θέμα αυτό. Οι σεισμολόγοι που εμπλέκονται οι σεισμολόγοι. Αφού ασχολούνται με αυτά, βλέπουν τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορούμε τους σεισμολόγους. Τους εμίτες θα βγάλουμε. Αυτοί οι εμίτες λένε ναι, ανακατεύεται. Τι ανακατεύεται ο σεισμολόγος, τι δουλειά έχει. Γιατί δεν τους πας τους σεισμολόγους. Δεν τους γουστάρω. Το κατάλαβα εγώ. Γίνεται πρώτα η καταστροφή και μετά βγαίνει. Εγώ δύο κουβέντες να πω και να σα αφήσω, γιατί έχει διαφορά αυτό που λέει ο Κωστής. Και δεν ξέρω τίποτα στην επανομή που μου χτυπήσει πως θα έχει και το βλέπω να ξέρω στα τηλέφωνα. Έφτιαξε και το σπίτι τώρα εκεί φρεσκαδούρα. Φρεσκαδούρα το σπίτι, περάσει κανένα άνεμο, σου πετάξει κανένα. Το ασφάλισα, μη στεναχωρήσει. Αλλά νάτος, ναι. Είναι δύο ερωτήματα που μπαίνουν τώρα. Το πρώτο, πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη με το ηλεκτρικό ρεύμα. Θέμα.
τεράστιο. Ναι. Ο κόσμος έχουμε χιλιάδες ουρίσες. Θα είναι νύχτα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς φως, το ένα και το δεύτερο, το οποίο θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό, διαδικασία αποζημίωσης. Άνθρωποι έχουν χάσει περιουσίες και έχουν καταστραφεί πράγματα. Θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αν το είχαν ασφαλισμένα, αν τα είχαν ασφαλισμένα. Από πού να ασφαλιστούν, άμα δεν το είχαν ασφαλισμένο, πώς θα ασφαλιστούν. Και από το κράτος. Και από το κράτος. Ποιο κράτος. Εδώ το 78 έγινε σεισμός 6,8 Ρίχτερ και ψήσαν τον Καραμαλή εκεί με τον Παπαζάκο 6,5 μην πληρώσουν. Άσε ρε Γιώργο, ποιος θα πληρώσει. Άμα είσαι ασφαλισμένος, αφού το ξέρεις, παλιώσεις. Εμένα με ενημερώνουν επαγγελματίες ψαράδες, παιδιά, αυτό δεν ήταν μπουρίνι. Το μπουρίνι, παιδιά, δεν προβλέπεται. Αυτό χθες ήταν κυκλώνας. Και η ΕΜΗ είχε δώσει, λέει, από τον. Εδώ και πολύ καιρό ενημέρωση για αυτό το κυκλώνα. Μπράβο την ΕΜΗ. Έτσι. Μπράβο την ΕΜΗ. Άρα έχει να κάνει πραγματικά με τους τουρίστες που ήρθαν για διακοπές και οι άνθρωποι δεν ακούνε. Ειδήσεις δεν ενημερώνονται. Και όλους τους άλλους, Νίκο, που δεν είναι υποχρεωμένοι να ακούνε. Έτσι. Ναι, όταν κάνετε σιπάνι τώρα στη θάλασσα, δεν λες κάτσε να δω τρία τι γίνεται. Ναι. Βέβαια, ακόμα και οι τουρίστες μπορούν να έχουν το κινητό ανοιχτό και σου λέει για να δω λίγο. Θα βρέξει αύριο, θα κάνει και να δουν κάτι τη παράξενο στο κινητό. Έχει, θα δουν αρμοστρόφιλους. Γιώργο, έχει τουρίστες και τουρίστες. Έχει τουρίστες, πάνε σε μια ταβέρνα, κάθονται 8 ώρες, τρώνε μια σαλάτα, δύο αγγούρια και τραβάνε τη θέση. Έχει τουρίστες. Ο οποίοι είναι ενημερωμένοι. Έχει τουρίστες μορφωμένους. Έχει τουρίστες που έρχονται, ξέρω, από τα Αιγύπτο, επάνω Πολωνίες και τα λοιπά, που είναι αγράμματοι, να πούμε. Έχει ογκολογιόλογο. Γι' αυτό, Κωστή μου, υπάρχει το κράτος για να τους προστατεύει όλους. Και τους γράμματους και τους αγράμματους. Και αυτούς που ξέρουν και αυτούς που δεν ξέρουν. Ναι. Τώρα δεν το κράτος, δηλαδή, άμα στο Δεδροπόταμο γίνει τσουνάμι, πώς θα τον ενημερώσει τον άλλον, αργιόλογο. Πάντως ο ψαράς. Θα πρέπει να είναι ενημερωμένο ποιοι είναι εκεί, να έχει τα κοινά τηλέφωνα και να απλό SMS. Πάντως ο ψαράς που αγνοείται. Όπως ξέρει εσύ ότι ζεις εκεί σε εκείνη την οδό, αυτό θα έχει το τηλέφωνο. Ναι, 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 μπήκε τουρίστα στη χώρα μου, όπως σου ενημερώνω για το δίκτυο, θα σε ενημερώσω και για τον καιρό. Ο ψαράς που αγνοείται πάντως πήγαινε γυρεύοντας, διότι απαγορεύεται και επίσημα να ρίχνεις ψάρια, να ρίχνεις δίκτυα με τέτοιο καιρό, έτσι. Από τον νόμο, δηλαδή σε παίρνουν μέσα και σε βάζουν μπουζού κανονικά. Άρα πήγε μόνος του. Να ξέρω να αφήσω τον άνθρωπο που πήγαινε γυρεύοντας, γιατί τον ψάχνουν τώρα. Ναι, καλά στην υγεία του και λοιπόν, εγώ να πω απλά ότι θα έχουμε διαρκή ροή ενημέρωση, είμαστε με δύο ανθρώπους εκεί. Οπότε αυτό που ευχόμαστε όλοι και το ρεύμα να επιστρέψει και προσέξτε να μην βρεθεί άλλος νεκρός. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι. 108 είναι τραυματίες, βέβαια, βέβαια. Έτσι, ναι. έτσι δηλαδή, αν υπάρχουν ξένοι αγνοούμενοι, ποιος να ενημερώσει ότι χάθηκε ο Τζον Τάδε και είναι εκεί. Πού να το μάθουμε τώρα. Ναι. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή τώρα πας για διακοπές και δεν γυρίζεις πίσω. Είναι ασύλληπτο, έτσι. Πας για διακοπές, παιδί μου. Παίρνεις την οικογένεια και πας κάπου διακοπές. Έρχεται μια θεομηνία γιατί δεν έχεις ενημέρωση και δεν ξαναγυρίζεις ποτέ να δεις συγγενείς σου. Είναι ασύλληπτο. Και ποιος θα σε ψάξει να σε βρει. Ποιος θα σε ψάξει να σε βρει. Ο συγγενής σου. Ποιο συγγενής, θα πρέπει να έρθει από την άλλη χώρα δηλαδή. Θα έρθει. Ναι, εντάξει, είναι τραγικό. Εδώ το τραγικό κολλάει η Γάντι. Θα το ελαφρύνεις λίγο να πούμε. Πρέπει να το ελαφρύνουμε λίγο. Ναι, τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε, πρέπει να πάμε λίγο με την επικαιρότητα. Θέλω να πω κάτι ευχάριστο. Α, θες ευχάριστο. Ναι, να με χρουσουζεύεις και να μιζεριάζεις για τον Πάο και αυτά, σας αρέσει, ε. Τι σχέση έχει ο Πάο με αυτό. Α, δεν έχει, τους χαλάσει και την ψυχολογία, την ψυχοσύνδεση. Να λες δεν φέρνει, δεν κάνει, δεν ράνει. Θα σε απαυτώσει ο ένα. Σιγάρι του νεόπλου του, θα σε ψυχολογία τώρα. Για πάμε να δούμε, άντε πάμε να το αλλάξουμε. Άλλαξε το θέμα. Κοίτα το γύφτικο που έβαλες. Γουστάρεις? Όχι. Μ' αρέσει εμένα όμως τώρα και γουστάρει ο κόσμος. Βρωμάει καλοκαίρι αυτό. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό μόλις πει ο Σεπτέμβριος δεν τα ακούς. Όχι. Το Σεπτέμβριο έχουμε καινούριο. Αυτό είναι το καλοκαιρινό, το διμηνίτικο το δικό μας. Το Οκτώβριο ξεκινάει ο Καζαντζίδης. Γιατί? Ξέρω εγώ τι. Άντε, παντά. Αυτά είναι τη μύρλα. Εσύ γιατί μας την πετάς τη μύρλα, Καζαντζίδη. Θα σου κάνω πάλι κανένα ή το πρωτάθλημα. Θα σε βάζουν πάλι πονάνε και θα δω που θα κρύβεσαι μετά. Μην θα με λες για τα χαφ πάλι. Μην παίρνεις πολύ φορά. Όπα. Καλός ο χαφ που πήρες. Δεν τον πήρα. Άμα τον πάρω, ναι, δεν τον πήρα. Α, δεν τον πήρες ακόμα. Όχι. Α, στη συζήτηση είναι αυτό. Όχι, ναι. Α, κατάλαβα. Απλά βγήκε το όνομα προς τα έξω. Ότι α, θα το όνομα. Τον το έβγαλε ο Γιώργος το όνομα. Ναι. Όχι. 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 Ποιο το έβγαλε. Εδώ εμείς το βγάλαμε. Δικό μας είναι. Δικό μας 100%. Εδώ χθες θα πω για μάρτυρες οι ακροατές. Δεν είχαμε καμία υποχρέωση τον Κυριάκο να τον ψηφίσουμε. Κανέναν. Μπράβο. Κανέναν. Άλλοι είχαν. Οι άλλοι ναι. Καλά να πάθεις, Κυριάκο. Εδώ τα πω για μάρτυρες οι ακροατές. Ο Κουλ λέει να ψαχτήκαμε. Παρακάτω. Λίγο το βρήκαμε. Παρακάτω. Λοιπόν, ωραία. Σήμερα η ομάδα Ρουμανία. Τι Ρουμανία. Θα πάνε να παίξουμε το Πανεπιστήμιο. Α, με τα καρσόλια πάνε να παίξουν. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, του κάνει τώρα 5-0 ο Πάοκ, μεγάλη μπάλα, βελτιώθηκε. Μπα, δεν μετράνε αυτά πλέον. Σαν φιλικά να δει ο Φερέρα, ο οποίο μετά από αυτό το ματ θα ξεκαθαρίσει το ρόστερ. Ναι. Πιστεύει ότι θα έχει μία. Α, για το Κάτσα να πούμε, ο Κάτσα δεν πιάνει θέση ξένου.
Έτσι, για να μας το διώξει ο νεαρός μέσα. Το ψάξε, το βρήκε ο Χάρης, ο Μανουλίδης. Πώς το λένε το συνεργάτη. Χάρης Μανουλίδης, ο φίλε. Επειδή ξέρεις, επειδή οι παλιότεροι τους νέους δεν τους προωθούν. Εγώ τον έχω καψούρα του συγκεκριμένο. Εγώ τον είπα, έλα να το πεις. Λέει, ναι, είναι ταπεινός. Πώς το λένε τον ρεπόρτερ που. Χάρης Μανουλίδης. Ο Χάρης Μανουλίδης. Ο Χάρης λοιπόν εδώ πέρα νέος, δυνατός, ανερχόμενος, φρέσκος. Ταλαντούχος. Ταλαντούχος, με το μάτι να έχει σπίθα στο βλέμμα του, ρε παιδί μου. Και ο Μάτζιος ήταν ταλαντούχος, 30 χρόνια δεν έχει εκπομπή δικιά του. Τώρα θα κάνουμε. Βέβαια και ο Μάτζιος γι' αυτό. Σαφώς. Σαφώς. Λοιπόν, ποιο πιστεύω ότι μπορεί να κοβεί. Ο Κάτσε, παιδιά, δεν πιάνει θέση ξένου. Επομένως, είναι οι Ουκρανοί και οι Βραζιλιάνοι αυτοί. Όπως δεν πιάνουν θέση και οι Μαρτυρίδε. Τον Ενρίκε βλέπω να. Να κόβει Ενρίκε. Εγώ τον έκοβα. Εγώ ξέρω ποιον θα έκοβα τώρα. Ποιον θα έκοβε, δηλαδή. Μπορεί να με συχτηρίσει λίγο, μπορεί να με εξυφωνήσει. Όχι, γιατί. Γιατί λέω να τον δούμε, να τον δούμε εγώ με τι υπομονή λίγο. Ναι, ποιον. Το Μίσιτ. Και αυτό για δρόμο. Εγώ θα τον έκοβα, φίλε. Ναι, γιατί... Είναι δανεικό, κόβω το δαμισμό, πάνε πίσω να πάρω ένα που θα ο με βοηθήσει. Τον έχετε. Όχι, Τόσκα τελείωσε, έφυγε το. Ένα από του Μίσιτ και Ενίκε. Και τον Ενίκε τον βάζω επειδή είσαι υπερπλήρη εκεί. Ναι, και ναι. Έχω να προωθήσω λίγο και τα Ελληνάκια και στην τελική. Επειδή... Θα βάλω και τον Γαϊτανίδη που λέει ο λόγο. Έκτο. Ο Γαϊτανίδη. Α τον βάλω τον Γαϊτανίδη έκτο. Κοίταξε τον Γαϊτανίδη έτσι όπω τον είδα. Ναι. Καλό θα είναι το παιδί να πάει να παίξει 30 μάτς κάπου. Ναι. Θέλει να παίξει αλφαεθνική Β. Ναι. Να, παίξει, να πάρει παιχνίδια λες. Να πάρει τα πόδια. Βέβαια ο Ερίκε για να τα λέμε όλα είναι ο ορισμός του παίχτη που μπαίνει και αλλάζει ροή αγώνα. Θα τους χρειαστείς αυτούς τους παίχτες. 20 λεπτά. Δεν προλάβει να κάνει κόκκινη. Ο Ερίκε είναι φελός. 20 λεπτά βάζω. Είναι. Άμα χάνω εγώ τώρα 1-0 ή με 1-1. Και πρέπει να μπει ο Ερίκε να μου αλλάξει το παιχνίδι. Τι μεγάλη μπιτζίμι ομάδα είμαι. Τον Ερίκε θα περιμένω. Καλός είναι όμως. Είναι τρελιάρης, φίλοι. Τους θες και αυτούς. Για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Είναι τρελιάρης. Μπαίνει μέσα, τα ανακατεύει όλα. Τα κάνει. Λοιπόν, χθες είχαμε πολύ ωραία συζήτηση. Μπράγκο Φερέρα για τις μεταγραφές του. Είπε θέλω 1-2-3. Φέρτε τους. Τώρα. Εδώ σε ενώπιση πρωταθλήματος μπορεί να το χάσει φέτος με ένα μπόντο ή να το κερδίσει με 2. Φέτος ξεκινάω με -3. Ναι. Να ξέρει γιατί το ξεχνάμε αυτό. -2. Τον Γαϊτανή πρέπει να τον βγάλει. Και να βγάλετε και τον Γκαρσία μια συνέντευξη γιατί τον έχουμε θάψει εδώ τον Γκαρσία. Αλλά έχει, κάνει δουλίτσα. Έχει πολλούς παίκτες καλούς που μπορεί να βγάλει. Και ο άλλος που βγάζει και είναι παιχθάρας είναι ο Τσιγκάρας για τον οποίο δεν έχουμε πει τίποτα. Είναι καθαρά δικό του παιδί ο Τσιγκάρας. Ο Χατζη Παπά. Χατζηστραβός. Χατζηστραβός είναι. Βέβαια, καλός. Πολύ καλός κι αυτός. Ναι. Χθες είχαμε πολύ ωραία κουβέντα για να κλείσουμε τα του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία κουβέντα του Φερέρα με τον Μπίσεσβα. Εδώ υπάρχει και μια σχετική φωτογραφία. Τι να λένε αυτοί τώρα. Τι να λένε, για πες μου τώρα εσύ. Τι μπορεί να λέει ο Μπίσεσβα που είναι για μένα. Ένας από τους MVP του ΠΑΟΚ διαχρονικά τελευταία δύο χρόνια. Το πρώτο άστι πλέον ναι. Τι λέω προπονητή. Πού να σε βάλω ρε συμπίστες. Κόψε τα λιπαρά, κόψε τα τυριά. Α τέτοια το λες. Ναι. 2%, 2%. Κόψε τα τυριά, ναι. Κόψε τα γαλακτοκομικά, ναι. Κόψε τα ποτά. Πόσα πίνεις, 5 ναι, μπαγάσα, ναι. Θα σε φέρω σε τέτα τέτ με τον Μπίσεσβαρ, θα βγούμε έξω να, ναι. Να το δεις. Εάν δεις ίχνος λίπος του Μπίσεσβαρ, θα με βάλεις κάθε μέρα να κάνω κάψεις έτσι για τιμωρία. Δεκαετία 80 ναι. Μπεταζή έχεις δει. Έχω δει. Λοιπόν πρόσεξε, είχαν κοιλιές. Και άμα το χτυπούσε στην κοιλιά, ήταν σαν να πέτρα. Τείχο. Πέτρα. Δεν έχει λίπος. Ναι. Αλλά η κοιλιά κοιλιά είναι. Δεν έχει ρε άνθρωπε, ναι. Αυτό σε λέω. Πώς σου έλεγα για τον Μπέλκα ότι σε περνάει ένα πόντο και δεν με πίστευες. Ναι. Σου λέω ότι είναι φίλο. Σ' αρέσουν οι γυναίκες οι φαρδιές σαν τη Μάρθα Καραγιάννη. Όχι. Δεν μ' αρέσουν. Έτσι φαρδίς και αυτός είναι. Το σκαρίτο όμως. Ένα χρόνο ακόμα στην πλάτη. Ναι. Εδώ ο Κουέστα του Άρη, ένα χρόνο στην πλάτη. Είναι ψηλό. Έχει βαρύνει πολύ. Είναι ψηλό αυτό. Γιατί ο Μπίζεσβαρ κοντό είναι πάνω από ένα 80. Ένα 80 κοντό. Καλό είναι. Είναι λοιπόν, ένα 80, έχει καλό ύψος. Πού να σε βάλω, του λέει. Ναι. Δηλαδή, και το μαλίδιο τρεις πόντους. Μπίσεσβαρ, πού να σε βάλω. Να σε βάλω αριστερά να κλείνεις. Θα του πει ο Μπίσεσβαρ, δεν είναι ο Βιερίνη από πίσω. Ναι. Για να με χώσει εκεί πέρα στο πλάτος να παίρνει και να μπαίνω. Να σε βάλω, ξέρω εγώ, να σε βάλω δεύτερο φόλ, δεκάρι είσαι. Να το κάνω 4-2-3-1. Ναι, κάνε με. Φάει τον Μπέλκα, πούλα τον Μπέλκα και πάρε. Δεν μου... φεύγει ο Μπέλκα. Δεν φεύγει τον θέλει ο Φερέρα. Ναι. Εκτός αν έρθει καμιά πρόταση. Wow, αν και οι Τούρκοι δεν βλέπω να τα χώνουν. Του κάνατε τότε. Αναμετάδοση. Αναμετάδοση δεν θα έγινε. Όχι, ανανέωση. Ανανέωση. Ξέρω εγώ τι λες. Δεν ξέρω. Κάνατε ανανέωση. Δεν έγινε. Γιατί δεν τον κάνατε ανανέωση. Αυτά να τα πει Μπάι, γιατί μην τα βρει μπροστά τη μετά. Όπως τα βρει με κάποιους άλλους. Ναι. Που άρχισαν να τους κάνει αναμεταδόσεις που λες και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Και παρακαλούσε τον Βαρέλα ενώ μπορούσε να τον κλείσει από πέρσι. Αλλά ο Βαρέλα παλιό χαρακτήρα. Έλαβε τώρα κόσμημα Βαρέλα. Έχει χτυπήσει κόκκινο νο 10. Και λες τώρα φέτος μπορεί να πάει 9,5 για να πουλήσω τρέλα. Ολόκληρο Γιάννη Ιδαλιανίδη έστησε να πούμε για να κάνει συμβόλαιο. Και όταν, και όταν είδε τα σκούρα δεν τον ήθελε κανένας από εκεί, έβαλε και έκλαιγε στο Βιερίνια. Καλός άνθρωπος ο Βιερίνια. Έλα, πάμε, άντε. Μπορεί τα παιχνίδια να σταμάτησαν για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Ρίτζεσι Καζίνο, φίλες και φίλοι. Κάρορ Κάς, να το θυμάστε γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, πηγαίνετε καζίνο και με το που μπείτε στην είσοδο σας δίνουν λαχνούς συμμετοχής. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο υπέροχος Κώστας Κωνσταντινίδης που είναι εδώ. Κωνσταντίνε μου, ένα γεια δικό σου θέλω. Καλησπέρα. Αυτό ρε φίλε, μαζεύετε τους λαχνούς και μπορείτε να διεκδικήσετε
έως 5.000 μετρητά. Να κερδίσετε ένα Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να αλλάξετε και αυτοκίνητο. Κώστας Κωνσταντινίδης αμέσως τώρα ακολουθεί με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε σήμερα τελευταίο ημεωράκι με Άρη, με Ηρακλή, με ό,τι νεότερο έχουμε από ΠΑΟΚ. Εάν θες, μπες στο Q-Shop, το νούμερο 1 e-shop μεταχειρισμένο κινητών από την Q. Στο Q-Shop μπορείς να αποκτήσεις top smartphone συσκευές, iPhone, Samsung, Huawei και με εξάμεινη εγγύηση όλα αυτά, έτσι. Και με δυνατότητα άτοκων δόσεων, παρακαλώ. Απέξτε την αγαπημένη σου συσκευή, φίλες και φίλοι, αποκτήστε την στο qshop.myq.gr. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, ραπ, κουλ και καζαμπάκα εδώ τριπλέτα. Με το βλέμμα μας πάντοτε στη Χαλκιδική. Για να δώσε τι διευκρινίζει. Τι διευκρινίζει, Κωνσταντίνε, δώσε πρώτο, ναι. Δεν ήταν τσουνάμι, ήταν ανεμοστρόβιλο. Είπαμε, 12 από φορ. Δεύτερον. Ναι. Δεν χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Τσουνάμι, ποιο είπε, ακούστηκε γι' αυτό. Ναι, δεν είναι, εδώ εμείς όχι πάντως, ναι. Όχι εμείς. Ναι. Ποιος είπε ένα ότι πρέπει να έχω ενημέρωση που είχες ενημέρωση όταν βλέπεις επί δύο ώρες να μαζεύονται τα μαύρα σύννεφα και να πεις να πας να κάνεις ψάρεμα, ας πούμε, ή να μην φυλαχτείς. Ναι. Δηλαδή η μάνα του Χέστη δεν έκλαψε ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τις λέγαμε, ναι. Κυκλώνας. Κυκλώνας, ναι, είναι μήνυ κυκλώνας. Ανεμοστρόβιλος. Μήνυ κυκλώνας είναι, 12 από φορ. Πέσουν αυτό να πουσάσει. Σάκης Αρναούτογλου. Εγώ την L3 θέλω να κλείσει. Εσύ. Ναι. Τον Αρναούτογλου όμως τον θες. Άκουδο όμως. Θα πούμε και το σωστό. Ναι. Ποιο είναι το σωστό. Γιατί να κλείσει όμως η ΕΡΤΡΙΑ, ρε φίλε, τώρα η ΕΡΤΡΙΑ είναι φύρα, ρε φίλε. Τι φύρα, δηλαδή. Θα βρεθεί πως κόσμος χωρίς δουλειά όμως. Ρεάσετε αυτά. Τι να κάνω τώρα, λειτουργούν και φύρες. Τι να κάνω. Κάτι το οποίο δεν είναι ιδιωτικό, δεν με πειράζει. Ναι, αλλά υπάρχουν και δημόσιες υπηρεσίες που είναι καλές, ρε σήκωσα. Δεν είναι όλες φύρες. Τέλος πάντων, άσο, είναι άλλο θέμα. Εντάξει, πάμε αλλού. Περί ερωτημάτου σας όσον αφορά την έγκαιρη πρόβλεψη της φυσικής, της φωνικής κακοκαιρίας στη Βόρεια Ελλάδα. Για εκείνους που αναρωτιόνται αν η αποψινή φωνική κακοκαιρία είχε έγκαιρα και έγκαιρα προβλεφθεί, θα ήθελα να τους πω ότι στην ΕΡΤΡΙΑ, και δεν είναι πρώτη φορά, είχε τονιστεί από προχθές, όπως και στη σελίδα μου στο Facebook, λέει ο Σάκης Αρναούτογλου. Μάλιστα το πρωί της Τετάρτης, λέει, στην εκπομπή Επικοινωνία, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια την εξέλιξή της και τόνισε την επικινδυνότητά της, το λέμε κεφαλαία γράμματα. Αυτό δηλαδή που συνέβη στις βραδινές ώρες. Για του λόγου του αληθές όλα αναφέρονται στο βίντεο την Τετάρτη το πρωί στις 10.30. Μαζί με την πιθανότητα για έντονα καιρικά φαινόμενα και την ερχόμενη Κυριακή. Ο καιρός χειμώνα καλοκαίρι δεν έχει ωράριο. Για μένα, φίλες και φίλοι, εδώ και χρόνια τώρα. Με εκτίμηση, Σάκης Αρναούτογλου. Πάει εκπομπούλα μας. Πάει εκπομπούλα μας. Καθόλου δεν πάει εκπομπούλα μας. Πάει εκπομπούλα μας. Για να μας κάνει ακόμα. Πάει εκπομπούλα μας. Αυτό το λαϊκίστικο, ναι. Ας πούμε και τα. Πάει εκπομπούλα. Ναι. Πάει. Καθόλου δεν πάει εκπομπούλα. Δεν μου λες. Μετά. Δεν μου λες. Να ρωτήσω τους δημάρχους. Ρώτα τους δημάρχους. Πόσες κακοτεχνίες και αυθαίρετα ήταν και σε ταβέρνες. Πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά. Εδώ θέλει να πάει, ναι, τώρα ο Μητσικώστας με το Μητσοτάκι. Μητσικώστας είναι από το πρωί. Τα κεφάλια. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τέτοια καιρικά φαινόμενα δεν είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Είχα αυθαίρετα. Και θα συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία. Άμα έκανε μπούρτο κυκλώνας, φεύγαν οι στέγες. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα, Λιναράδες, άμα θέλετε να φτιάξει Ελλάδα, θα τα κοιτάξετε αυτά εδώ πέρα. Και αυτά πρέπει να φτιάξει ο κύριος Κούλης Κυριάκος, πώς το λένε. Το χαρτί με την κίτρινη, γιατί δεν μου το έφερες. Σε σένα, λέει, μου το έδωσαν. Τώρα αυτό με βγήκα λίγο έξω. Πού το βάζεις, ούτε που ξέρεις. Το βλέμμα στα λέει όλα. Λοιπόν, νικήτρια, θα τη βγάλει ο Ζαΐρης, είναι η τιμωρία του σήμερα. Η δικιά μας. Ναι. Εκτός αν προλάβει γρήγορα, πολύ γρήγορα, η φίλη μας η Μαρία ή Ραυτογιάννη. Ραυτογιάννη Μαρία, έχεις 30 λεπτά από τώρα, δεν θα σε κλέψουμε δευτερόλεπτο. Αλλά εγώ γουστάρω η τιμωρία, ξέρεις ποια είναι, να βγεις ο Ζαΐρε, φίλε. Να την ανακοινώσει ο Ζαϊράκος. Να την ανακοινώσει. Λοιπόν, Μαράκι, έχεις μισή ωρίτσα από τώρα. Για πες εσύ λίγο πώς σε βλέπεις τη Μαράκι. Μαράκι. Μαράκι, μπορεί. Μ' αρέσει εσύ και ο Κόκκινος. Έχουν μια οικειότητα. Πάτε με οικειότητα. Ναι, αλλά εγώ με ακούσω φωνή αμέσως, την ψηλιάζομαι και λέω ή κυρία ή Μαράκι. Συνεχίζω. Γιατί βγήκε μια κυρία. Εγώ θα το είχα κόψει, φίλε, το τηλέφωνο, ναι, εκείνο από την αρχή. Ναι, δεν, ναι, παίρνει, ναι, δεν παίρνει το βόδι. Γιατί αφού την πέτυσε, τύπησε και λέμε το στον μπαρ. Δεν θέλει. Πάει στον μπαρ, λες καλησπέρα. Δεν σε μιλάει κόμμα. Μία φεύγει, πα αλλού. Πα αλλού. Αυτό εκεί επιμένει. Νικά. Τι νικά, εντάξει, σε αυτό εν μέρει να έχει δίκιο γενικότερα ότι επιμένω νικά. Ναι, ναι. Αλλά σε αυτό το κομμάτι δεν χρειάζεται να είσαι loser, γιατί χαλάει και η ψυχολογία σου. Ραυτογιάννη. Ραυτογιάννη Μαρία, εδώ να σε ακούσω, πρόσεξε τι θα πει. Καπάτσα. 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 Πρώτη ατάκα, καπάτσα. Ναι. Καριερίστρια. Ναι, ναι. Δεν κρατάει άντρα γιατί δεν έχει ανάγκη. Α, ελεύθερη δηλαδή. Και ελεύθερη να μην είναι. Εγώ καμιά 40 χρονών την κόβω τη Μαρία. Αυτές οι καριερίστριες τι κάνουν. Mm. Βρίσκουν ένα κατώτερο κοινωνικού πνευματικού. Σωστά, πέδου, σωστά. Κάνουν δύο παιδιά. Κάνουν ένα και παιδιά. Μετά το λένε, πάνε στη μαμά σου, θα σε πλένει τα σόβρακα με μάσου. Α, λένε αυτές. Α,
τέτοια τη βλέπω. Τέτοιες είναι οι χαπάτσες. Δεν τη βλέπω να του Ανατολίτικου να πει το αγοράκι μου τι θέλει. Τις παντόφλες στο σπίτι, σου πλύνω τα πόδια. Άλλης κατηγορία. Σε φτιάξω μη μπαλτί. Ναι. Ε? Κατηγορία, τι να κάνει μπαλτί. Δεν ξέρει, μόνο ο αυγό. Δίκροκο. 100% αυτό το στυλ γυναίκα. Αυτό το στυλ γυναίκα. Καριερίστρια. Καριερίστρια. Είναι σε φάση που είναι στην καριέρα τώρα ή έχει κάνει οικογένεια? Αυτή είναι 40 χρονών. 40 χρονών. Έχει παντρευτεί έναν κατώτερο. Κατώτερο παντρευτεί. Λέω εγώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πού μένει, πού μένει? Ανατολικά. Ανατολικά. Καλαμαριά και καλά, έχει πιαστεί καλά η Μαρία μας. Ναι. Σου λέει τα έκανε τα παιδιά τώρα, τι να τον κρατήσω. Πάνε στη μαμά. Πάνε στη μάμα. Ναι. Μην έχουμε και αυτό και τα λοιπά. Μάλιστα. Και κάνει την καριέρα. Κάνει την καριέρα. Έχει, εγώ τέτοια θα ήμουν. Τι ομάδα ασχολείται με αθλητικά. Εγώ αν ήμουν γυναίκα, τέτοια θα ήμουν. Τέτοια καπάτσα θα ήμουν. Καριερίστρια. Ναι, ναι. Θα έβρισκα ένα φελό εκεί να κάνω δύο εγώ, παιδιά. Εγώ άμα ήμουν γυναίκα θα έβρισκα ένα Σαουδάραβα. Θα πήγαινα στα κότρα μαζί με τον Τζον Κρόκ. Έτσι. Πετρελοπηγέ. Ζωάρα. Ναι, ρε φίλε. Άμα είσαι να είσαι, ρε παιδί, μα περάσει καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η Ραφτογιάννη η Μαρία. Την περιμένουμε, αν επικοινωνείς μαζί μας. Πάμε λίγο στον Άρη. Οπα. Σήμερα τρέχουμε γιατί είχαμε Χαλκιδική και θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενημέρωσης. Λοιπόν, έρχεται ο Σούντγκρεν. Πολύ καλή είδηση. Πάρα πολύ καλή είδηση. Το πήρε πάνω το Σούντιν. Λέει, παιδιά, θέλω να πάω να παίξουμε τον Άρη. Φτάνει, ναι, εντάξει, ό,τι να κάνουμε εσά, ναι, το έκανα. Πάω να βοηθήσουν ομάδα. Με την Κυπριακή ομάδα θα παίξει. Θα παίξει λογικά. Ναι, τώρα δεν έκανε προπονήσει, αλλά λογικά θα παίξει. Όχι, έτσι, όχι, δεν έπαιξε με την Άκη στο Στοκχόλμη. Ναι, λέω, αν θα το βάλει, λες, θα το βάλει κατευθείαν ο Παντελίδη. Όχι, προπονήσει. Όχι, τον Κωνσταντίνη θα βάλει. Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Λούκα Σάσα ήρθα έτοιμο, λέει, για να δώσω λύσει. Έτσι και το λένε για εξάρι. Ναι. Θα δώσει λύσεις. Θα το δούμε και αυτό. Εντάξει, θα το δούμε και το Λούκα Σάνς. Βρήκε Αντι Λάρσον, γιατί ο Άρης πλέον έχει θέματα. Στο ρόλο του αριστερού εξτρέμ, ποιος τον πήρε τη θέση? Την Κοινή. Τόσο την Κοινή τον έχουν κάνει, ρε φίλε, μπουζόκλειδο. Δηλαδή, μάπα η μεταγραφή του Λάρσον. Τραυματίστηκε, όχι μάπα. Εντάξει, είναι λίγο επιρρεπής και αυτός τραυματισμός. Είναι μοιραφιόρη. Δεν με τρελαίνει. Δεν σε τρελαίνει. Αν και η θέση του Τεγκινή στον Πανθρακικό, εγώ που τον παρακολουθούσα τότε. Ναι, ναι. Ήταν στα εξτρέμ. Ήτανε. Και στον Ατρόμητο. Και εκεί ήτανε. Οι καλές του χρονιές ήτανε σε εκείνη τη θέση. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε σαν δεκάρι τον έβλεπα, ούτε σαν καθαρό εμμοϊνιάρι. Οπότε να τον δούμε και αυτόν. Από το Φετβατζίδη σίγουρα χειρότερο δεν θα είναι. Την Κοινή είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστής. Ναι. Εργαλείο πραγματικά. Και γκολ έχει. Μπορεί να μην έχει τη μεγάλη διείσδυση κτλ. Αλλά να μπει κατά μέτωπο κτλ. Δεν τα έχει αυτά εδώ λόγω ειδησιογκρασία σώματος να πούμε. Ναι. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής εύκολο στον γκολ και οι συνθήκες στη φάση μπορεί να τον βγάλει σε κανένα. Μου σου λέει ένα στη Ραφτογιάννη, αυτή πρέπει να είναι η κυρία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί να είναι και συνωνυμία, αλλά. Αυτή η κυρία. Ναι, αυτή πρέπει κυρία... να είναι. Μαρία Ραφτογιάννη, άντε ρε μαράκι. Μην παίρνει θάρρο. Ναι. Έχει αυστηρό. Βλέμμα, τη φοβήθηκε. Αν είναι αυτή. Εγώ αν ήμουν δικασμένο και είχα εισαγγελέα την κυρία αυτή. Ραφτογιάννη, αυτή είναι θα έλεγα το χρόνιο. Αναβολή. Καλύτερα, αγόρι μου, να πάρουμε μια αναβολή. Αναγκιάσου. 100% θα έχουμε πρόβλημα. Αναγκιάσου. Είναι, λοιπόν, είναι αυστηρή, μη. Αν είναι αυτή, δεν ξέρω. Γιατί μου είσαι ένα φίλο, λέει: βρήκα μια Ραφτογιάννη, λέει: η Μαρία είναι αυτή, λέει. Μη, άντε να δούμε. Μην παίρνει θάρρο, Μαρία. Δεν παίρνω. Δεν θέλω μαράκι, δεν λέω ξανά. Δεν κυρία θα... Μαρία. Με τι γυναίκε δεν θα έχει οικειότητε. Ναι, ναι. Οικειότητε θα έχει. Βέβαια, ναι, υπάρχει κατηγορία γυναικών που γουστάρουν τον αέρα. Να ξέρει. Δεν ξέρει. Την αυτοπεποίθηση. Βέβαια, αν πετύχει τέτοιε, το κόβει κατευθείαν. Πα στο άγνωστο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όπω πάει στο άγνωστο ποιο, ο Ερακλή. Έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, έχουμε εξελίξεις, Κωνσταντίνε. Τι ήταν εκεί, βρήκαν ένα φουκαρά εκεί πέρα. Πολύ ωραίο, τον άκουσα χθες τον Μπούζο εδώ. Αυτό δεν είναι φουκαράς, μια χαρά έχει ο άνθρωπος. Τα θέλει ο πισινός του. Ο Γιάννης ο Καραϊσαρλής. Ο οποίος λέει. Ξέρει να στείνει μάτσα αυτός. Άμα δεν ξέρει αυτά, ρε Κωνσταντίνε. Με πετάς κατευθείαν μέσα στον Ατλαντικό. Ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει να στείνει μάτσα. Χασούρα θα έχει στον Ηρακλή. Θετικό κλίμα πάντως στις διαπραγματεύσεις. Λέει, άμα θες, δώσε μας το αφημί. Ναι, γάμα εθνική. Ναι. Football League 2. Ναι. Ή αν θες, έλα να λάβεις το Ηρακλή και εσύ. Εμείς δεν έχουμε φράγκο. Εντάξει, να κάνω. Να πάρεις το 50%, 49-51. Ναι. Να πάρεις τέλος πάντων το μετοχών. Ναι. Και αν έλαβε εσύ το Ηρακλή. Α, στείλουμε μετά τους κομμουνιστές να σε πλακώσουν. Ποιους? Τη θύρα 10. Α, θύρα 10. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ τον άκουσα πολύ σοβαρό τον άνθρωπο. Δεν τον κλαίω. Τα θέλει ο ποπός του. Ναι, ναι. Τα θέλει ο ποπός του. Πάντως υπάρχει ένα σενάριο για να γίνει Super League 2 με αύξηση ομάδων να πάνε στις 14, ναι, και να υποφεληθεί ο Ηρακλής. Να υποφεληθεί. Η νέα κυβέρνηση λέει ξαναζωντανεύει, λέει, αυτό το σενάριο. Να βοηθήσει τις ομάδες η νέα κυβέρνηση. Πολύ φορτσάτη μπήκε. Ναι. Να έστειλε και γιατρό πάνω εκεί στην Ακρόπολη του Παρθενώνα που δεν το έκαναν οι άλλοι. Έπρεπε δηλαδή να έρθουν αυτοί για να φέρουν. Αφού δεν το έκαναν οι άλλοι. Σου λέει καλοκαίρι ζέσαι εκεί, ζεσταίνουν, παθαίνουν κανένα, περπατάνε, μην πάθει. Στείλε ένα γιατρό.
Τον Έσλαν. Τι γιατρός ήταν αυτός? Ό,τι αν είναι Έσλαν όμως, κάτι ρε φίλε. Από αυτούς που τους φωνάζει. Εγώ άμα να... βλέπω καλά να ξέρεις να τα λέω και τα στραβά. Καλά τώρα μην παίρεις και θάρρος. Αν να μην πάρω θάρρος, γιατί σαν τη Μαρία τη λέγανε αυτό Γιάννη. Μη, γιατί θα φας καμιά φλόκα από τον Ολυμπιακό και θα αρχίσεις να λες άλλα μετά. Ο, κοίτα να δει. Πας να χτυπείς το αδύνατο σημείο μου κατευθείαν. Θάρρητα μην παίρνεις. Φέρε εδώ ρε βάλω τρεις παιχταράδες σαν αυτό εδώ τον Παλίνια, σου άρεσε ο Παλίνια έπεσε. 1,90 είναι. Μαρκάρι. Σκύλος. Τον θέλω. Τον θες. Ας οι άλλοι θα μου βάλουν τα γκολ. Λοιπόν. Πηδάει. Βρε ώρα πηδάει. Τίγους τρυπάει. Για τον κάλογο τον Ολιβέρα να θέλω. Τι με ταγκαλάκι είμαι εγώ. Εγώ βλέπω μπάλα. Έχεις φαγωθεί με αυτό. Ταγκαλάκι είμαι εγώ. Πες μου λίγο. Γιατί δεν το συμπαθείς τον Ολιβέρα? Φυσιογνωμικά τι σε χαλάει δηλαδή. Κάτι σε χαλάει. Όταν είσαι... Γιατί μπάλα... Με καντάρια. Όταν... Βλέπεις ότι ξέρει μπάλα ο παίχτης. Ναι, ναι. Το ξέρεις ναι, και εσύ. Ναι. Αλλά κάτσε. Η τιμή του, τα 12 εκατομμύρια την αρχή. Του κάθονται στο λαιμό. Κάτι, κάτι σε χάλασε. Δεν κάθεται στο λαιμό. Λοιπόν. Έχει πολλούς τέτοιους με λιγότερα λεφτά. Πάμε παρακάτω. Πάμε πρωτοσέλιδα. Ενώ να πούμε ότι ο Αντετοκούμπο Γιάννης, ο Γιάνναρος. Ο Γιάνναρος, γιατί... Ο Γιάνναρος, κορυφαίος άνδρας αθλητής σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη χρονιά που μας πέρασε. Μπράβο τον Αφρικανό. Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Ελληνάρα αυτή. Ελληνάρα έτσι, είναι. Ελληνάρα από τις καλύτερες. Μάλιστα. Με την ελληνική σημαία παντού είναι, με τον Παρθενώνα, με τον Λευκό Πύργο. Και Πακιστάν είναι. Με την... Θα πάει τώρα να παίξει και στην δεν Κίνα λες, στο Μουντομπάσκετ. Δεν γεννήθηκαν εδώ. Άμα γεννηθεί ένας Πακιστανός εδώ πέρα και είναι. Δεν τους λέτε, επειδή φτωχοί. Όχι, όχι. Οι φουκαράδες φτωχοί. Τα είπαμε, τα έχουμε λύσει αυτά. Άμα γεννηθεί εδώ. Δουλέψει, πάει στρατό όπως πήγε γι' αυτός κανονικά. Ας γίνει ό,τι θέλει, είναι Ελληνάρας. Κάνω, δεν μου λες, ο Αχιλλέας αν πάει 30 χρόνια και ζεις και σου φέρει μια Πακιστανή, θα στεναχωρηθείς? Όχι. Άμα του γουστάρει να αγαπάει, περνάει καλά, από τη ζωή του θα πω εγώ. Είδα τα μούτρα σου τώρα σε δύο δευτερόλεπτα. Πού τα είδες εσύ τώρα? Τι είδες ένα δευτερόλεπτο? Σε έκανα τα μούτρα σου. Άμα. Sport time. Πάμε πρωτοσέλιδα, δεν έχουμε χρόνο. Καταλάβατε. Τι κατάλαβες, μόνος έβγαλες συμπέρασμα αφαίρετο. Μόνος κόκκινος, σου τα λες. Ο μοναχισμός. Του λέω, άμα πάει ο γιος σου 20 χρονών. Ναι. Και αντί να σου φέρει καμιά κομμενίτσα, ξέρω εγώ, να πει θα κάνω, θα σπουδάσω, θέλω να πάω στο Άγιον Όρος. Θα χαρείς? Δεν απαντάει. Θα μας πας στο καφενείο να μας γεράσεις? Πάλι δεν απαντάει. Ναι. Όχι. Γιατί όχι, αφού είναι καλός ο μοναχισμός. Ο άλλος άμα πάει, όχι εσύ. Κοίταξε, εάν ο κάθε άνθρωπος φίλε είναι προσωπική επιλογή να κάνει ό,τι θέλει, είναι ξεχωριστή οντότητα. Αν νομίζω ότι είναι καλά να πάει στο μοναχισμό, δεν θα πάω να γλεντήσω. Όχι, παράδειγμα, αυτός, παράδειγμα έφερα. Ναι, εγώ δεν θα πάω να γλεντήσω, σαφώς. Έτσι, γιατί δεν μπορώ να δω το παιδί μου, λέω τώρα για αυτό το ακραίο παράδειγμα που ανέφερες. Ακραίο είναι. Έτσι, 1% πάει, ένα στους σκύλους, δεν πάνε όλοι. Α, μην νομίζεις. Τι. Αν 50 λύσει ο άλλος και δεν έχει φάει. Τώρα ποιον είδα πρόσφατα που πήγε. Α, Χορταρέας είναι. Και αυτό και εκεί είναι. Χορταρέας. Πήγε, έγινε. Πόσο να δεις να τον ονομάζουν, να δεις. Περάσουν καλά οι καλόγεροι. Αλλά, λοιπόν. Ξέρεις καλά που θα περάσουν οι καλόγεροι. Τι πράγμα είσαι, ρε παγάσα. Στις προσευχές τη Βογκητά θα ακούω. Φύγε από εδώ, βρε, μας κολλάζει. Δεν σε κολλάζω. Για προσευχή σε μίλησα εγώ. Πάνθυρας. Ο Ρούμπε Σιμέδο έδειξε και στο δυνατό φιλικό με το Αμβούργο πως είναι ηγέτης που έψαχνε ο Ολυμπιακός. Αμβούργο. Β' Εθνική. Δυνατό φιλικό. Έπεσε. Καλό. Και έπεσε. Πεσμένο ήταν και πέσε. Έπεξε με το Αμβούργο. Ποιο? Ένα-ένα. Με το Αμβούργο. Ένα-ένα έφερε, αλλά σε μέδο παιχταρά, επειδή έβαλε τον γκολ. Ξέρουν να το πουλάνε καλά. Ποιος, ο Φορ. Όχι, ο Στόπερ, ο Κοτσίδας, ο. Ο εγκληματίας. Αυτός. Αυτός το βάλε. Ναι. Ωραία. Αυτός θα βάλει γκολ μπροστά, γιατί είναι θηρίο και αλλά πίσω κάνει καλές τοποθετήσεις. Εγώ τον είδα σαν χαμηλά πόλη. Είναι. Χαμηλά είναι αργός. Αργός. Μάλιστα, τελείως. Αλλά μπροστά, ένα 90, καλές τοποθετήσεις τον είδα. Θα κάνει γκολ. Δηλαδή σαν τον Κατσικά είναι. Άναγια! Είναι ο. Ένας μαύρος Κατσικάς. Τι πράγμα είσαι. Το είχε ο Κατσικάς πάντως σε μπροστά. Έβαζε πολλά και μια χαρά. Τεχνίτης ήταν. Ναι, αλλά ήταν αργός. Δεν στρίβω. Γεννήθηκε άρρωστος. Τι άρρωστος γεννήθηκε. Στη Ρουμανία είναι. Πες μπάλα τώρα. Γεννήθηκε άρρωστος. Ένα θηρίο δύο μέτρα σαν το Βόγλι. Τον πιάνει το Συνάχι. Λίεση. Τι να κάνω εγώ, δεν είναι όλοι δυνατά σκαριά. Τέτοιο κορμί να πήγε χαμένο. Άρασε κόντρα στο Αμβούργο Ολυμπιακός. 1-1 όμως. Ναι. Ο Πάκο Μπάιβι που έβρε 2-2 προχθές δεν άρεσε. Ναι. Για να δεις πως τι ώρες το περνάνε, άρεσε όμως. Άρεσε λοιπόν. Όμως, ναι. Ταυτότητα βρίσκει ο Ολυμπιακός. Ναι. Απέκουσε πέναντι ο Τζολάκης. Έχασε και πέναντι το Αμβούργο. Ο Τζολάκης ποιος είναι? Ένας πιτσιρίκος θερματάς που έχουμε. Του Ολυμπιακού. Καλά, αυτόν τον. Ο άλλος που στείλαμε εμείς. Το Ρωμά που στείλατε εσείς τι. Έπνιξε γκολ αυτός. Δεύτερο γκολ που πνίγει. Κατάλαβα. Είπα, μάμα δεν έχει. Όχι, δεν χάρηκα. Εγώ είπα. Θα σου πω. Όποιο δεν έχει μυαλό δεν κάνει καριέρα. Τον θεωρώ. Με χαμηλό IQ ποδοσφαιριστή. Άμυαλο δηλαδή. Ναι, το θεωρώ χαμηλό με χαμηλό μυαλό. IQ. Ναι, τελείως, το έπεσε 10 δευτερόλεπτα. Πάμε παρακάτω. Παλίνια η κίνηση του ΠΑΟΚ για τον Άσο της Sporting. Γιατί τον θέλει ο Φερέιρα. Έχει χτύπημα εδώ. Τον πρόλαβε τον Παλίνια και η Sport Day. Ενώ η Sport Time όχι. Αν είδα καλά. Δεν το... κλείνει το φίλο νωρίς. Ναι. Αλλά... Λοιπόν, κλάσιο σε Μεδό. Ναι. Παλεύει για Παλίνια.
Και το κεντρικό θέμα της live είναι γίγαντας ξανά, φαίνεται αυτό τον free dead. Αυτό... με τον μπάσκετ. Το μπάσκετ. Άλλο θέμα. Free dead. Φεύγουμε από την live. Πάμε. Τι έχουμε. Τι έχουμε, κύριε. Ο... σε μένα δεν έρχονται, δεν ξέρω γιατί κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα θα μάθουμε αν μπορούμε να αποκαλέσουμε την κυρία Ραυτογιάννη. Μην παίρνει θάρρο. Κυρία Μαρία Ημαράκη. Καλημέρα, Μαρία. Κυρία Μαρία, θα πει. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Μαρία, πες. Καλώς την, καλώς. Τι κάνεις. Καλή φωνή. Καλά, μια χαρά. Πού σε βρίσκουμε, Μαράκη, να σε λέω, Μαράκη, έτσι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Να το ρε, το πιάσαμε το ηχόχρωμα. Για να δούμε. Άκουγες, Μαρία, την εκπομπή ή σε ενημέρωσαν. Όχι, με ενημέρωσαν, δεν την άκουγα. Καλύτερα που σε ενημέρωσαν. Μπράβο, το, και είναι και ειλικρινέστατη. Να πω την αλήθεια. Δεν ακούτε αθλητικά. Μαράκι και δεν ακούτε. Πληθυντικός και μαράκι. Όχι. Ναι, ναι. Όχι. Ο άντρας μου εντάξει, ακούει. Ο άντρας ακούει, μια χαρά. Μια ξέρεις η πρώτη ερώτηση αυτών των παραγωγών των λύκων ποια είναι, κυρία Μαρία. Είστε παντρεμένοι. Αφού είπατε, έχετε οικογένεια. Γιατί εμείς δεν έχουμε οικογένεια. Έτοιμοι να ορμήξουν, κυρία Μαρία. Ψέματα, κύριε Μαράκι μου, ψέματα. Εδώ προσπαθεί να δημιουργήσει εδώ. Παντρεμένοι, παιδιά, έχουμε ιστορίες. Πλάκα μας κάνει. Έτσι, μπράβο. Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα, Μαράκι μου, θα ψωνίσεις στα παιδάκια σου. Εάν κερδίσεις το μεγάλο έτσι δώρο, το οποίο είναι 300 ευρώ κάθε μήνα τα σούπερ μάρκετ όλα, τι θα πάρεις? Διάφορα πράγματα που και για τα παιδιά και για μας τώρα. Σαν δώρο σκέφτη. Πόσο ακούγεται, σαν ακουφίζει ρε παιδί σαν μου. Σαν είναι... πάρα πολύ καλό. Ναι, είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται ο κάθε Έλληνας. Λοιπόν, όλοι το χρειάζονται τώρα. Μαράκι μου, τι ομάδα είσαι, έτσι για να μην λέει ο Κωνσταντίνος. Ευγενική κοπέλα. Πολύ καλή. ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να είναι. Για... εντάξει, ΠΑΟΚ είναι ο άντρας μου. Δεν ασχολούμαι πολύ με τα αθλητικά. Ναι. Είναι ΠΑΟΚ κανονικός, κανίβαλος, πλημμένος, καθαρός, καινούριος, μοντέρνος. Πάρα πολύ έντονος, όχι, αλλά εντάξει. Είναι normal. Normal είναι ο άνθρωπος. Μαράκι μας, καλό πρωινό να έχεις. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Να σε καλά, κορίτσι μου. Δεν πιστεύω. Γεια σας, καλημέρα. Δεν πιστεύω ότι αυτή η κοπέλα ήταν αυτή που με έδειξε πριν. Όχι, 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 σίγουρα δεν μπορεί να είναι. Μα Ραυτογιάννη Μαρία μπορεί να βρεθούν 15. Η εισαγγελέα που έχει να πάει Αριοπάγο, με άντρα. Ρε. 15 χρόνια με άντρα. Αριοπάγο σου λέω και τώρα. Και άμα κάνει παράπτωμα, πατήσει τη διπλή γραμμή. Να σε μπορεί πήγε. Να σε στείλει στο γιατί κουλένα. Να σε πήγε, αλλά. Να σε πήγε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τρέχουμε, πάμε στο φω. Ναι. Θρύλο στην ώρα του, έτοιμο θα είναι, λέει ο θρύλο. Ναι. Αυτό και εκ των Σεμέδο. Βέβαια, στερούνται φαντασίας, θα τα πω, στερούνται φαντασίας τα πρωτοσέλιδα του φωτός. Ναι, ναι, ναι. Στερούνται φαντασίας. Έχει μείνει πίσω το φως. Από το θάνατο του Νικολαίδη και αυτή διάφυσε τις κόρες. Ναι, ναι. Οι κόρες με τους βάζελους γαμπρούς. Έπρεπε να πάρουν άλλους άντρες οι κόρες. Τι να κάνουν, αυτούς ερωτεύτηκαν, ρε Κωνσταντίνε. Λάθος ανθρώπους ερωτεύτηκαν. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Το σωστό, να σου πω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Ή θα παντρευτείς τον σωστό, ή να πούμε θα πάρεις κανένα και θα σε καταστρέψει την εφημερίδα. Ναι, όπω, τι πράγμα. Τι μπαγάσασε, γιατί έκανε το χέρι τη προς τα πάνω. Ερωτηματικό λέω. Λοιπόν, πάμε κόκκινο πορτάλι. Εδώ έχουν χαμό. Τι πράγμα είσαι με αυτό το μουστάκι εδώ. Σχίζει. Λοιπόν, κεραυνή από το βουνό. Μήπω θέλω να κάνουν ρεπορτάζ για την Χαλκιδική. Δεν ξέρω. Πάντω ο πρωτοσέλιδο του πρωταρτή λέει κεραυνή από το βουνό. Έδειξαν πολλά, λέει ο Μασούρα. Ο Σεμέδο σηκώθηκε στον ουρανό και κάρφωσε. Ο Μασούρα ήταν το. Εγώ γουστάρω πρωταθλητή πάντω. Ο Μασούρας είναι ο κεραυνός. Ναι. Ούτε αεράκι δεν είναι, ναι, ο Μασούρας. Ο Σεμέδο σηκώθηκε στον ουρανό, ναι, και κάρφωσε το Αμβούργο. Εγώ τρελαίνομαι για πρωταθλητή, ρε φίλε. Στον ουρανό ψηλά. Κάτι από μπούζα του, ναι, δεκαετία, ναι, 70. 1-1 βέβαια ο θρύλος. Το έχει κάτω, ναι, χαμηλά με το Αμβούργο, το οποίο είναι Β' Εθνική Γερμανίας εδώ και δύο χρόνια. Φέτος έπεσε. Πέρσι, ναι. Και πέρσι δεν ανέβηκε. Β' Εθνική είναι. Λοιπόν, απέκρουσε πέναντι ο Τζολάκης και έχει εδώ το Σεμέδο πρώτο πλάνο. Αυτά με το πρώτο σελίδο του πρωταθλητή. Πάμε και στην πράσινη. Χέρι-χέρι λέει. Με τον Καραζαφέρη. Με τον Βοτανικό. Άντε πάλι. Ο Γιαννακόπουλος μαζί με τον Πεσονά. Λοιπόν, τον έχω Πακογιάννη. Έχω κολλητό που συνεργάζεται. Με ποιον? Θα πω σε ποιο, με τον κύριο Τράκη. Ναι. Και κύριος Κετράκης πως πάει, είναι σαν αυτό που είπα εγώ. Μαράκι και στο πληθυντικό. Και κύριος Κετράκης. Εγώ αν το δω, ναι, θέλω κύριο Τράκη. Θα κύριο Τράκη, τι κάνετε, ναι. Γιατί είμαι σε πιο μεγάλο. 2-3 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εντάξει. Έγινε. Είναι ακροατής μας. Ναι, ναι, ναι. Χέρι-χέρι. Καλημέρα στον κύριο Τράκη, λοιπόν. Κάτω εδώ. Ότι είναι και τηλεθεατής η κόρη. Αλλά. Με αυτού όλου μαζεύεσαι, του έχει εκεί. Έχει το μαγνήτη, του τραβά. Του τραβά. Λοιπόν, και τι σε είπε να επηγήσω αυτή με τον κύριο Τράκη που συνέβη. Με τη Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει. Και εγώ έτσι βλέπω, θα, ναι, προχωρήσει. Το βλέπω πολλές μέρες συνεχίζει. Θα αναβαθμιστεί και η λεωφόρος. Μπακογιάννης, Νέα Δημοκρατία και φίλος. Αλλά, αλλά. Θα περάσετε καλά εδώ εσείς. Γιατί θα πάθουμε εμείς. Τι. Φίλε... ούτε ένα υπουργό δεν έχετε. Δεν πειράζει, έχουμε Ιβάν. Τι έχετε? Τον Ιβάν έχουμε. Εντάξει. Έχουμε τον Ιβάν. Ο άνθρωπος μας προσφέρει μια ασφάλεια, μια σιγουριά. Εντάξει. Λοιπόν,
Θεϊκά πράγματα, πάμε και στο ξύδι. Όπα, οξύδι. Φίλε, αυτά. Τρελαίνω με αυτά τα πρωτοσέλιδα. Τι θεϊκό έχει αυτό. Κάνει, λέει, θεϊκά πράγματα, λέει ο Λιβάγια. Λέει. Αυτό το Λιβάγια δεν τον έχετε δει ποτέ, λέει. Έχει ξετρελάνει όλο τι τον κόσμο. Τι να πουλήσουν οι άνθρωποι. Τι να πουλήσει. Αφού μεταγραφεί αυτόν τον Βέρντε, όλο τον παίρνουν, όλο τον φεύγουν. Φεύγω, ρε. Τι, γιατί κάτσε, ρε, Κωνσταντίνο. Να πούσω μπούζο με τα 12 η ώρα. Καλό μπούζο να έχουμε, βέβαια. Καλό μπούζο, παιδιά, δεν χάνετε σήμερα το τζόκι. Καλή εφημερίδα. Ναι, 12 η ώρα θα έχουμε σίγουρα καλό μπούζο. Νωρίτερα όμω. Μέρα φαλ, βέβαια, μέρα φαλ θα έχουμε Γιώργο Μπούζο στις 12. Δεν χαλάει ποτέ σήμερα το διοράκι. Αμέσως τώρα Κώστας Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Στο καπάκι έρχονται τρομαγμένοι σαν γατάκια, έτσι. Το πούμα Αμαζονίου, Γιάννης Πάγκος και η ρωσική αρκούδα Γιώργος Ζαΐρης. Διότι βγήκε το μαράκι μας σε ένα πεντάλεπτο, έτσι, στο τσακ μπαμ. Εμείς θα τα πούμε το απογευματάκι με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι. Καλό πρωινό να έχουμε, γεια σας. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.